Και όλους εσάς, αγαπητοί συνάδελφοι, που είστε σήμερα εδώ. Θα έλεγα να έρθετε λίγο πιο κοντά, δηλαδή να είμαστε λίγο πιο οικεία και πιο οικογενειακά, γιατί είμαστε διασκορπισμένοι. Και να δώσω το λόγο στον κύριο Πρωτονετάριο. Ναι, γενικά, θα μάθετε λίγο πιο κοντά, θα μπορούμε να το κάνουμε και πιο πολύ σαν συζήτηση. Είναι πιο διαδραστικό, δηλαδή. Δηλαδή, εγώ έχω λίγα πράγματα να σας δείξω. Περισσότερο περιμένω από εσάς να δω τις εντυπώσεις σας, τις απόψεις σας και να το πάμε έτσι. Και να σου μιλάω και για το όνομα του Μάρκο. Και αυτό μια περισσότερη συζήτηση. Ελάτε λίγο προς τα καθησίες, κύριε Γιάννη, ελάτε εσείς, κύριε Καλουσί. Λοιπόν, σας δίνω το λόγο για την Πρωτονετάρια. Πριν ξεκινήσω, ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Μικελάτη, βέβαια, που μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να μ' ακούτε κατά πάση. Όχι, ε. Πάει βασίμα. Ε. Βασίμα. Αυτό μιλάει εδώ. Όλα σήμερα. Όλα. Έλα. Αλλά θα ξεκινήσω πάλι το βασίμα. Όχι, και έτσι είναι καλά. Τώρα μ' ακούτε. Μ' ακούτε. Ωραία. Όχι, δεν είναι. Κάτι σωστά είναι, κύριο. Λοιπόν, αυτό που θα σας δείξω είναι ουσιαστικά ένα πείραμα που κάναμε και κάποιες εντυπώσεις που αποκομίσαμε από αυτό. Και να σας πω λίγο πριν ξεκινήσω πώς μου ήρθε αυτή η ιδέα. Στην ουσία συνδύασα δύο πράγματα. Συνδύασα μία εργασία που είχαμε κάνει στο Πολυτεχνείο, ένα καθηγητή, πάνω σε περίεργο μάθημα. Μάλιστα ήταν προχωρημένα θέματα βάσει των δεδομένων. Δηλαδή ένα μάθημα. Αρκετά δύσκολο, ας πούμε. Και το οποίο παρόλα αυτά είναι έτσι, μπορώ από το μόνο μάθημα που μου έχει μείνει τελικά μετά από τόσα χρόνια. Όχι μόνο μου έχει μείνει, αλλά άρχισα να ασχολούμαι εντατικά με το αντικείμενο αυτό από τον βάση δεδομένων και ιδιαίτερα με τις οντολογίες που ήταν το κομμάτι που παρουσίασα εγώ σε εκείνη την εργασία. Και μάλιστα αυτό ήδη εξεκίνησε το προχωράω τώρα και σε επίπεδο μεταπτυχιακού. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκείνη η εργασία η οποία κάναμε στο Πολυτεχνείο τότε μου έμεινε ανεξίτηλη. Σε σχέση με όλα τα άλλα μαθήματα, με όλους τους άλλους τρόπους. Γιατί το ιδιαίτερο που είχε ήταν η αυτοδιδασκαλία. Δηλαδή, ο καθηγητής αυτό που μας είπε είναι: πάρτε το μάθημα και αναλάβετε να το κάνετε εσείς τους άλλους. Δηλαδή, ο καθένας έπαιρνε ένα κομμάτι, το μελετούσε καλά και το παρουσίαζε στους άλλους. Αυτό μου είχε φανεί φοβερή ιδέα. Το είδα στην πράξη δηλαδή ότι λειτουργήσε, ότι μου έμειναν πράγματα. Και οπότε τώρα, τα τελευταία χρόνια έτσι που διδάσκω. Και που επίσης παράλληλα ασχολούμαι και με την Wikipedia πολύ φανατικά, ξεκίνησε, έχει τρία χρόνια νομίζω, ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα, Wikipedia και εκπαίδευση, που συνδυάζει την Wikipedia με την εκπαιδευτική διαδικασία, συνήθως τη συγγραφή λιμάτων πάνω στην Wikipedia. Και πιο συγκεκριμένα αυτό το πρόγραμμα παίζει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, δηλαδή ξεκινάει από το γυμνάσιο, δευτεροβάθμια, και φτάνει μέχρι πανακαδημαϊκό χώρο, δηλαδή μέχρι και μάστερ, ας πούμε. Ξέρω σίγουρα δύο μάστερ στο μαθηματικό της Αθήνας που έχουν στηριχθεί πάνω στη Wikipedia. Όχι στο απλό επίπεδο συγγραφής λήματος, πιο προχωρημένα πράγματα, μέσα στη δομή, ας πούμε, αλλά λειτουργεί. Λειτουργεί και όλοι οι περισσότεροι μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτό που έλειπε ήταν το κομμάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων που κάνουμε εμείς. Και οπότε σκέφτηκα εγώ, εκείνη την εργασία που μου είχε αρέσει τόσο πολύ, σκέφτηκα και αυτό θέλω να τα συνδυάσω αυτά τα δύο. Και κατέληξα σε αυτό το σχεδιασμό που θα σας δείξω, που απευθύνεται κυρίως στα θεωρητικά μαθήματα του ΙΕΚ, γιατί αυτά είναι ας πούμε τα βαριά, τα δύσκολα.
τα εργαστηριακά, έχει περισσότερα να κάνει ο σπουδαστής, είναι δύο, υπάρχει υλικό, το μάθημα θα προχωρήσει ούτως ή άλλως. Στα θεωρητικά είναι που υπάρχει το πρόβλημα, ειδικά όταν είναι κουρασμένοι, άνθρωποι εργαζόμενοι, έχουν αφήσει παιδιά, σπίτι, οικογένειες, έρχονται μετά τη δουλειά, δύο ώρες ας πούμε θεωρία τους πέφτει πολύ βαριά. Αυτό είχα δει την εμπειρία μου και προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε λίγο. Είπα ήδη ας πούμε ότι μιλάμε για ανθρώπους που έχουν παιδιά, μιλάω για ενήλικες, έτσι. Τα έρευνα κάνουν με ενήλικες. Θέλω να δείξω μερικά πράγματα που είναι βασικά της εκπαίδευσης ενηλίκων. Νομίζω ότι τα ξέρετε περισσότεροι. Είναι και εξετάσεις τώρα που, της πιστοποίησης που έρχονται. Οπότε νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ θα έχετε δει ένα σεμινάριο, θα έχετε δει τα θέματα. Οπότε ούτε θα σταθώ σε αυτά, ούτε θα σα κάνω τώρα μάθημα πάνω σε αυτά. Απλά θα τα χρησιμοποιήσω για να χτίσω τον συλλογισμό μου. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ενηλίκους, όχι με παιδιά. Έχουμε να κάνουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό από το σχολείο. Και αυτά που είδα και εγώ, ας πούμε, από όλο αυτό το καιρό που ασχολούμαι και διαβάζω και είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αντίστοιχες διαδικασίες από αυτές που ξέρουμε από το σχολείο. Γιατί οι εκπαιδευόμενοι έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, έρχονται και είναι έτοιμοι. Είναι ένας ολοκληρωμένος πυρήνας με γνώσεις, με εμπειρίες, με βούληση. Δεν είναι δηλαδή ένα άδειο δοχείο που πρέπει να το γεμίσουμε, μας έχει ήδη γεμάτο. Οπότε αυτό δημιουργεί κάποια εμπόδια. Έχουμε και κάποιες μοντέλα μάθησης, δηλαδή σου λέει ο άλλος, εγώ έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει το μάθημα, όχι έτσι που μου λες. Ας πούμε, κάποια από τα εμπόδια, δεν έχω γράψει πολύ τώρα τη γραμματικά, δηλαδή είναι γνώσεις, είναι ψυχολογικά που έχουν μέσα τους. Δηλαδή νιώθουν ίσως ότι είναι σε μια ηλικία που δεν είναι για να μάθουν, έχουν πολλές αναστολές. Αυτά θα είναι ο κύριος που θα μας τα λέγει πολύ καλύτερα. Γενικώς υπάρχουν, ή αν θέλουμε να τα ομαδοποιήσουμε, έχουμε δύο τα εμπόδια. Τα εμπόδια, οι φραγμοί που προέρχονται από αυτούς και οι φραγμοί που προέρχονται από το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα. Τώρα, εμείς το πρώτο δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Μπορούμε να αλλάξουμε το δεύτερο. Εκεί πέρα δηλαδή εστιάζω. Και πώς να αξιοποιήσουμε αυτούς τους φραγμούς και να τους μετατρέψουμε σε πλεονεκτήματα. Δηλαδή, ακριβώς την ίδια λίστα που είχα πριν, θα μπορούσαμε τις εμπειρίες ας πούμε, που είναι εμπόδιο να τους βάλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Τις προσδοκίες τους. Το είναι διαφορετικά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, μοιράζοντάς τους ας πούμε, την ύλη στον καθένα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, σε κάποιον αρέσει αυτό το κομμάτι, σε κάποιον αρέσει το άλλο. Έτσι θα έχει και το καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, τελικά όλα μας οδηγούν στις εργασίες. Εκεί θέλω να καταλήξω. Και εδώ είναι τα μοντέλα της μάθησης. Δηλαδή, πώς μαθαίνει ο ενήλικος. Αυτά θα έχω πάρει τη θεωρία, τα βιβλία, έτσι. Δηλαδή, θέλει να εμπλέκεται, ας πούμε. Δεν θέλει να είναι παθητικός ακροατής. Θέλει να το βάζεις μέσα, να είναι και αυτός μέρος της εκπαιδευτικής παραγωγικής διαδικασίας, ας πούμε. Επίσης θέλει να νιώθει και αξιοποιείται τα αποτελέσματα αυτού που κάνει. Δηλαδή θέλει να κάνει μια άσκηση, αλλά να νιώθει ότι κάτι βγήκε. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι η ομάδα. Ότι θέλει να νιώθει μέλος μιας ομάδας. Γι' αυτό και τα ξέρετε, η ενατήρια είναι άδειες που πρέπει να δώσουμε βάρος να φτιάξουμε την ομάδα. Να δει πόσο σημαντική είναι, γιατί αυτό θα μας καθορίσει μετά σχεδόν όλο το πρόγραμμα μέχρι το τέλος. Εντάξει, ίσως τα ΙΕΠ δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό, γιατί επειδή είναι πολλές ώρες, είναι δύο χρόνια, ας πούμε, θα ενταχθούν λίγο πολύ στη δημιουργία. Αλλά όταν έχουμε ένα πιο μικρό πρόγραμμα, ένα 50 ώρα, ας πούμε, και είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε με την διαμόρφωση της ομάδας. Και έρχεται τώρα η επιστήμη της εκπαίδευσης ενηλίκων και μας λέει ότι αυτές οι 20 εκπαιδευτικές τεχνικές είναι που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Αν προσέξετε, απουσιάζει εντελώς η εισήγηση, η παραδοσιακή εισήγηση. Το μπλα μπλα. Δηλαδή, σου λέει, σαν πρώτη, σαν πιο απλή βάση την παρουσίαση, αυτό που κάνω εδώ τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, όχι απλή εισήγηση να μιλάς, αλλά να υπάρχει και κάποια αλληλεπίδραση, ας πούμε. Να υπάρχει μια προβολή, να υπάρχουν κάποιες σημειώσεις. Επίδειξη, ας πούμε. Αυτό θα σας το κάνω μετά. Θα σας δείξω πώς μπαίνουμε στην Wikipedia, ας πούμε.
Εντάξει, εμείς θα μείνουμε πιο πολύ στα εκφρανιακά στο δικό μας το σεμινάριο. Αλλά γενικά σου λέει η επιστήμη της εκπαίδευσης λίγο, ότι κοίταξε να δεις, υπάρχουν τόσο πολλά ωραία πράγματα που να κάνεις, τα οποία αξιοποιούν αυτές τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι ενήλικοι. Δηλαδή, βάζω να κάνει ασκήσεις, βάζω να σου γράψει κείμενα. Στην επόμενη διαφάνεια έχω τονίσει με μαύρο, ας πούμε, ποιες από όλες τις εκπαιδευτικές τεχνικές μπορούμε να αξιοποιήσουμε με μια εργασία. Με αυτή την εργασία τη συγκεκριμένη που τη συγγραφή στην Wikipedia. Δηλαδή, θα τα δείτε παρακάτω, θα σα δηλαδή σχεδόν οι μισές από τις επίσημες τεχνικές της επιστήμης εκπαίδευση ενηλίκων να αξιοποιούνται. Συγγραφή κειμένου σαφέστατα, παρουσίαση γιατί στο τέλος θα παρουσιάσουν την εργασία τους, εκπαίδευση μέσα στην υπολογιστή προφανώς αφού είμαστε στη Wikipedia. Αξιολόγηση, γιατί αυτό που θα φτιάξει ο άλλος, γιατί μιλάμε για εργασίες που θα είναι κατασκευή λιμάτων, έτσι. Αυτό που θα φτιάξει θα το δούνε, δεν θα μείνει στον κλειστό χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος, θα το δει καταρχάς η κοινότητα της Wikipedia, που είναι σκληρή. Θα μας τα πει πάλι ο Μάνος αυτά, πιο είναι αδυσόπιτη, δηλαδή δεν συγχωρεί, ας πούμε, το να μην έχεις πηγές, παράδειγμα, το να λες κάτι από εδώ, επειδή το ξέρεις. Πρέπει να υπάρχει βιβλιογραφία από κάτω. Δεν συγχωρεί επίσης η γλώσσα σου να έχει υποχρώσεις, να γράψεις ένα λήμα για τον Παναθηναϊκό και να φαίνεται ότι είσαι Παναθηναϊκός. Όχι, πρέπει να είσαι ουδέτερος, να έχεις ουδετερότητα. Άρα λοιπόν υπάρχει αξιολόγηση. Όχι μόνο από εμάς, υπάρχει αξιολόγηση στην κοινωνία μετά. Σαν εργασία λοιπόν, εννοείται ότι η δικιά μας εργασία αυτή για την οποία σας μιλάω είναι καθαρά βιβλιογραφική. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες εργασίες. Υπάρχει η ερευνητική, υπάρχει η πρακτική άσκηση που είναι πολύ γνωστή στα ΙΕΠ. Νομίζω ότι λείπει ο τύπος της βιβλιογραφικής εργασίας γενικά. Τι θα πει βιβλιογραφική, ότι δηλαδή ψάχνουμε στις διάφορες πηγές, σε διάφορα βιβλία, στο ίντερνετ, οπουδήποτε, μαζεύουμε υλικό και συνθέτουμε κάτι καινούριο. Κάτι πιο συγκεκριμένο. Μιλάμε λοιπόν, δηλαδή ουσιαστικά η συγγραφή ενός λήματος είναι μια καθαρή βιβλιογραφική εργασία. Οι εργασίες λοιπόν απαιτούν να μπεις πολύ βαθιά στο αντικείμενο σου. Δηλαδή δεν μπορείς απλά να κάνεις κάτι χωρίς να ψάξεις σε πέντε βιβλία, χωρίς να. Ακόμα και αν μιλάμε και για μια απλή μετάφραση, έτσι. Θα κάνει ιδιαίτερη μία. Έχουμε εδώ κανέναν καθηγητή ξένων γλωσσών. Γιατί δεν υπάρχει. Και για αυτούς ακόμα είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Γιατί ακόμα και μια απλή μετάφραση σε αναγκάζει να μην τι άλλο το διαβάσεις 30 φορές το ίδιο πράγμα. Σε αναγκάζει να το καταλάβεις για να μπορέσεις να το μεταφράσεις. Δηλαδή, αν δεν καταλαβαίνεις τι λέει μια φράση, αλλά ακόμα και η απλή μετάφραση είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, σε αναγκάζει να μπει σε βάθος. Επίσης, η εργασία έχει να κάνει την αυτοδιατήρηση, θα έλεγα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό για τους ενήλικες αυτό. Για να νιώθουν ότι συμμετέχουν και οι ίδιοι, ότι δεν είναι παθητικά στοιχεία. Γιατί έχει αυτή την ασφαλεία. Και νιώθουν ότι παλέγανε κάτι. Δηλαδή βλέπει ο άλλος ο λίμος ότι μένει στην Wikipedia. Τη ζει και βασιλεύει. Α, ναι, τα αναλύω εδώ πέρα. Δηλαδή. Ναι, το είπα αυτό. Τι θα πει αυτοδιαχείριση, ας πούμε. Και όταν ανακαλύπτεις κάτι, δηλαδή το μαθαίνεις βιωματικά, όταν το βρεις μόνος σου. Γι' αυτό, ας πούμε, βάζουμε από πάντα από μικρούς μας βάζουμε προβλήματα. Άμα λύσεις ασκήσεις, θα μάθεις μαθηματικά. Άμα δεν λύσεις, δεν θα μάθεις ποτέ. Κανόνας για τα μαθηματικά. Το ίδιο ισχύει για όλα λίγο πολύ. Δηλαδή, όταν ανακαλύπτεις τη γνώση μόνος σου, το μαθαίνεις καλύτερα. Επίσης, εδώ έχουμε μπαίνει και η ευθύνη, δηλαδή αναλαμβάνει ο άλλος κάτι. Το οποίο αναλαμβάνει να το δείξει και στους άλλους. Οπότε, δίνει δηλαδή ο εκπαιδευτής, μοιράζει λίγο από το ρόλο του στους υπόλοιπους. Δηλαδή, σαν να κατεβαίνει το βάθος του και να τους ανεβάζει αυτούς. Και έτσι, ας πούμε, ο εκπαιδευόμενος είναι και συμμέτοχος. Πάβει να είναι ένα μαθητικό στοιχείο. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι τον αντιλαμβάνονται διαφορετικά οι συμμαθητές του. Δηλαδή, αλλιώς θα δουν εμένα όταν μιλάω, αλλιώς θα δουν ένα δικό τους.
Σε μένα μπορεί να μπαίνουν αυτόματα σε ένα αυτόματο, σε μια αυτόματη κατάσταση, αν τώρα είμαι μάθημα, τώρα μιλάει αυτός, και να μπαίνει να λειτουργεί, ας πούμε, η αίσθηση του σχολείου. Όταν μιλάει ο φίλος τους, είναι διαφορετικά. Αυτό το είδα εγώ, αυτό το είχα δει τότε από την εργασία αυτή που σας είπα στο Πολυτεχνείο και το βλέπω όταν το κάνουμε και στην τάξη. Προσπαθώ δηλαδή εγώ όσο δυνατόν να μπαίνω στην άκρη και να αφήνω αυτούς να μιλάνε. Και εγώ αυτά να τους καθοδηγώ. Και έτσι, ας πούμε, ακολουθώ και την πολιτική σαν να είμαι σε ένα επαγγελματικό χώρο. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι τα ΙΕΚ στην ουσία είναι επαγγελματική εκπαίδευση, καθαρά. Απευθύνεται στην αγορά εργασίας. Οπότε είναι καλό πολλές φορές να παίζουμε και το παιχνίδι ότι είμαστε σε μια εταιρεία και όχι σε ένα σχολείο. Ότι εγώ είμαι, ας πούμε, ένας προϊστάμενος και όχι καθηγητής. Και ότι οι άλλοι, ας πούμε, έχουν αναλάβει κάποια εργασία και τώρα κάνουμε meeting για να κάνουν να μας αναφέρουν την πρόοδό τους. Ουσιαστικά είναι, ναι. Που ήταν μέσα στις 20 τεχνικές. Τα οποία δεν χρειάζεται να τα βαφτίζουμε μέσα στη, δηλαδή, μέσα στην τάξη, χρειάζεται να τους αφήνουμε να νιώθουν ότι το κάνουμε σαν ότι είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Δηλαδή, στην πραγματικότητα όλα αυτά, εγώ τουλάχιστον έτσι τα κάνω, δεν αφήνω να φαίνεται τι κάνω, να νιώθουν ότι βγήκανε λίγο μόναχος. Την εγκυρότητα των πηγών. Πηγές είναι τα πάντα, δηλαδή... Ο αναγνώστης δεν έχει τα κριτήρια να ελέγξει την κοινότητα. Ας πούμε... Ασχολούνται εγώ ότι χρησιμοποιώ την Wikipedia, αλλά όχι την επιφύλαξη. Ναι, εντάξει, την κοινότητα των πηγών εννοείται στη Wikipedia, έτσι. Ναι, αν βάλει κάποιος... Αν βάλει κάποιος στην Wikipedia ένα... Βάλει ένα παράγραφο και πει ότι αυτό εγώ το πήρα από ένα blog, θα το κόψουν. Άμα πει... Τι άλλη... Η κοινότητα της Wikipedia, δηλαδή εμείς πάλι διαχειριζόμαστε και εσείς μπορείτε να διαχειριστείτε, οποιοςδήποτε. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος εγκέφαλος εκεί μέσα ή κάποιος... Είναι πάντως χίλια λέστε. Παρ' όλα αυτά έχει αποδειχθεί ότι είναι η ακριβέστερη κοινοπαίδεια στον κόσμο. Από μελέτες πανεπιστημιακές. Δηλαδή, όταν ας πούμε η Βρυτάνικα που έχει 500 χρόνια ιστορία ή γραφτεί έχει λέει, ξέρω εγώ, 4,2 λέω τώρα, λάθη αναλύμα και η Wikipedia έχει 3 λάθη αναλύμα, κατά μέσο όρο. Δηλαδή, είναι σαφέστατα η χειρότερη Wikipedia του κόσμου. Αυτό δεν το λέω εγώ. Κάνουνε με πτυχιακό σαν μαθητής κάπου και έχουν απογορευτικό να χρησιμοποιήσουν. Στον ακαδημαϊκό χώρο ισχύει αυτό. Υπάρχει ένα ταμπού για την Wikipedia. Δεν νομίζω προκατάγει σε αυτή, για κάποιο λόγο υπάρχει το ταμπού. Αυτό ίσως, ναι. Να εξηγήσουμε στον κύριο ότι η Wikipedia στο τέλος κάθε ελλείμματος αναγράφει είτε συνδέσμους με παραγωγές. Και αν υπάρχουν τα hyperlinks, υπάρχουν βιβλιογραφίες και ουσιαστικά αυτό ή άλλα θα το πρόβλημα της Wikipedia. Κάθε να γνωστεί. Στις περισσότερες σχεδόν όλες φορές, γι' αυτό ας πούμε και επεκτείνεται συνέχεια. Αλλά σε πολλά, αυτό το πράγμα, ο ίδιος ο αναγνώστης, εντάξει, βρίσκεται το πρόβλημα μέσα από τους υπερσυνδέσμους και από τους παραγωγές. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να υπογράψει κάποιος. Λέει, παιδιά, το πήρα αυτό από εκεί, αυτό από εκεί. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Συγγνώμη. Θα βάλουμε μια άλλο τελεία, όχι, ευχαριστώ κιόλας την Πάγκας. Θα βάλουμε μια άλλο τελεία που λένε στα κανάλια, γιατί έχουμε φέρει τον Μάνο Κεφαλά, που είναι, ας πούμε, ένας βετεράνος χρήστης της Wikipedia's, με πολύ γνώση της κοινότητας της προβλητικής, και θα τα πει καλύτερα από μένα. Και εγώ είμαι παλιός, αλλά όχι τόσο. Και, οπότε, ας πούμε τα της αξιοπιστίας και όλα όσα έχουν να κάνουν με την Wikipedia θα τα βασάρω στο Μάνο. Εντάξει, θα είναι αμέσως μετά. Εγώ δηλαδή θα εστιάσω λίγο περισσότερο στο κομμάτι της εργασίας. Ας πούμε δηλαδή ότι η εργασία στο επίπεδο το δικό μας ότι απλά χρησιμοποιούμε την Wikipedia προς ιδίων όφελος. Υπάρχει ένα μέρος που μπορούμε να γράψουμε εργασίες που θα τις δουν και άλλοι, θα τις δει ο καθένας. Οπότε ας το δούμε απλά σαν πλατφόρμα σε πρώτο επίπεδο. Λοιπόν, οπότε ο σκελετός που σας προτείνω και τον έχω βάλει. Ναι, στην αρχή δεν ξέρω αν είδατε, στην πρώτη σελίδα. Έχω φτιάξει ένα σύνδεσμο, είναι μια συντόμευση. Prot.gr, κάθετος, W-Pavla-Epsilon. Έτσι. Wikipedia και εκπαίδευση να θυμάστε τι είναι.
Αυτό εδώ, σημειώστε το, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Από εδώ θα μπείτε και θα μπείτε στη σελίδα μου που εκεί πέρα έχω και το υλικό και όλα. Και από εκεί μπορούμε να επικοινωνούμε. Εκεί πέρα καταγράφω τα προγράμματα που κάνω. Δηλαδή είναι μια μικρή πύλη αυτή προς όλο το υλικό της, αυτού εδώ πέρα του πράγματος. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να σημειώσετε. Από εκεί θα έχουμε επαφή, θα μπορέσετε να. Λοιπόν, και όλα αυτά και το σκελετό, ας πούμε, τον έχω περάσει εκεί. Βέβαια είναι ακόμα σε πρωτογενή μορφή, αλλά αυτά θα συμπληρώνονται όσο υπάρχει ανταπόκριση και συνεργασία. Ο σκελετός λοιπόν που προτείνω εγώ και που το έχω εφαρμόσει ήδη και θα σας το δείξω κιόλας μετά είναι ο εξής. Έχουμε ένα μάθημα, έτσι. Μιλάμε για θεωρητικό μάθημα κυρίως. Για παράδειγμα, εγώ στο προηγούμενο εξάμεινο εδώ πέρα είχα την κινητή τηλεφωνία. Ένα βαρύ και αυτό μάθημα. Βαρύ με την έννοια ότι δεν του ενδιέφερε ιδιαίτερα γιατί ήταν τεχνική δικτύων από τη μία. Δηλαδή, λέγανε τώρα γιατί το μαθαίνουμε αυτό. Είχαν δηλαδή την προκατάληψη του γιατί το μαθαίνουμε. Είναι αρκετά τεχνικό, είναι πάρα πολύ τεχνικό βασικά. Οπότε ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο δηλαδή το εξάμεινο με αυτό το μάθημα. Και ήταν ένα λόγο που αποφάσισα αυτό. Πήγα λοιπόν και τι έκανα. Πήρα τον οδηγό κατάρτιση καταρχά που έχει μέσα τι. Ξέρετε, για κάθε μάθημα έχει τι θεματικέ ενότητε που θεωρεί ας πούμε, το ενεργείο που πρέπει να ενταχθούν. Πήγα μετά στη Wikipedia και άρχισα να ψάχνω να δω τι λύματα υπάρχουν. Να ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι υπάρχει η αγγλική Wikipedia, η οποία είναι η μεγαλύτερη κυκλοφορία του κόσμου, έχει πόσα. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα εκατομμύρια λύματα. Πόσα. 6,7 εκατομμύρια λύματα. Α, 4,7 εκατομμύρια λύματα. Δηλαδή, η Βρετανική είναι ούτε το 1% της. Η ελληνική από την άλλη είναι πολύ πιο μικρή. Γιατί είναι λιγότεροι άνθρωποι που διαχειρίζονται, έχει πολλές ελλείψεις. Στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, ας πούμε, είχε 5 βασικά λύματα. Δηλαδή, λείπανε τα πολλά και τα πολυτεχνικά. Λέω, ωραία. Λοιπόν, αυτό ήθελα εγώ. Κατέγραψα λοιπόν τα υπάρχοντα λύματα. Επίσης πήγα στην Αγγλική να δω τι υπάρχει εκεί πέρα. Η Αγγλική μας χρησιμεύει και σαν μπούσουλα. Για να δούμε προς τα πού να κινηθούμε. Είδα και τι λύματα υπήρχαν εκεί. Και το βασικότερο ας πούμε, από όλα είναι ότι συγκεντρώσα τις πηγές μου. Δηλαδή τι πηγές. Τα βιβλία που είχα από το Πανεπιστήμιο, άλλα βιβλία μπορεί να έχω αποκτήσει στην πορεία και η προσμότητα του υλικού μου. Επίσης κάποια βιβλία μπορεί να βρήκα στο Ιντερνετ. Κάποια. Παραδείγματος χάρη το ιστότοπιο όπως της ΕΕΤ που έχει πολύ αξιόπιστο υλικό. Τα μάζεψα όλα αυτά για να τους τα δώσω. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι αυτό, ότι ετοιμάζουμε το πού θα κινηθούμε. Ετοιμάζουμε τα λύματα που θα προτείνουμε στους σπουδαστές και ετοιμάζουμε και την ύλη που θα τους δώσουμε που είναι και αυτή προτείνομενη. Δηλαδή οι πηγές είναι μια πρώτη, μια αφορμή ας πούμε για να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε εδώ περισσότερα. Το δεύτερο βήμα είναι ότι πάμε και τους αναθέτουμε τις εργασίες. Τους λέμε δηλαδή, κοιτάξτε, αυτά είναι τα πιθανά, διαλέξτε ποιο σας αρέσει. Και εκεί πέρα σίγουρα διαλέγει ο καθένας με την περιοχή των ενδιαφερόντων του. Μάλιστα, δεν ξέρω, στα μαθήματα που μου τυχαίνουν εμένα έχουν πάρα πολλά. Δηλαδή μπορείς να παίξεις, ας πούμε, με πολύ τεχνικό, με κάτι πιο ελαφρύ, πιο δημοσιογραφικό ίσως. Σε αυτό το θέμα είχε. Νομίζω ότι στα περισσότερα θέματα είναι έτσι. Δηλαδή, μπορεί να φτιάξει ένα αντικείμενο από πολλές πλευρές. Άρα, θα ικανοποιήσει τον οποιοδήποτε. Δηλαδή, θα ικανοποιήσει αυτόν που έχει όρεξη για πολλή δουλειά και αυτόν που είναι πιο τεμπελάκος, ας πούμε, και θέλει να το κάνει πιο ανώδυνα. Για όλους υπάρχει κάτι. Μετά, χρειάζεται βέβαια να τους δείξουμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Εδώ, εσείς, αν αποφασίσετε να το κάνετε, δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί, γιατί δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Και θα υπάρχει και υποστήριξη. Αυτό δηλαδή που σας ξαναλέω είναι ότι θα σας υποστηρίξουμε και εμείς οι παρόντες, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από την κοινότητα. Δηλαδή, όταν κάποιος ασχολείται με, ας πούμε, εντός εισαγωγών ψηφιακό εθελοντισμό, δεν του αρέσει μόνο να γράψει, του αρέσει να βοηθάει και τους άλλους να γράψουν. Υπάρχει δηλαδή, το κλίμα είναι ζεστό, όχι μόνο στην κοινότητα της Wikipedia, αλλά σε οποιαδήποτε ψηφιακή κοινότητα από αυτές που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια, ας πούμε. Αυτό που κάνει στην ουσία ο κάθε σπουδαστής είναι ότι ανοίγει ένα λογαριασμό, δημιουργεί ένα πρόχειρο λίμα όπου δεν θα το πειράξει κανείς, γιατί αν πάει να το βάλει κατευθείαν στον κυρίως χώρο της εγκυκλοπαίδειας, θα το σβήσουν, θα του πούνε εντάξει, τι είναι αυτό. Φτιάξω και ξαναβάλω. Δηλαδή δεν μπορείς στον κυρίως χώρο να πας να βάλεις κάτι
πολύ μητελές. Καλύτερα λοιπόν στο πρόσκυρο, να το ολοκληρώσει. Και γενικά πρέπει να εξηγήσουμε ποια θα είναι η δομή μιας εργασίας. Να αναφορά φυσικά στο ότι πρέπει μια εργασία να έχει πηγές. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε αφαίρετα ότι επειδή κάτι το ξέρουμε αυτό τη γιαγιά μας. Όχι, πρέπει να τεκμηριώνουμε το τι λέμε. Κάθε τι που λέμε πρέπει να λέμε ότι το βρήκε εκεί πέρα. Είναι κανόνας αυτό στις επιστημονικές εργασίες. Και ιδιαίτερη μια επίσης στα πνευματικά δικαιώματα. Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν το έχουμε πάρει και πολύ τη μετρητή. Δηλαδή θεωρούμε ότι εντάξει, ότι μπορούμε να βγάζουμε φορτηγές, να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σε μαθαίνει να σέβεσαι τα πνευματικά δικαιώματα του άλλου. Πάλι και για αυτά ο Μάνιος έχει να μας πει αρκετά. Αυτό νομίζω ότι είναι ανεξαρτήτως Wikipedias, έτσι. Μια δομή, δηλαδή, αυτό από το εξωτερικό ξεκινάει. Πώς συντάξετε μια εργασία. Δηλαδή ότι πάντα πρέπει να υπάρχει μια εισαγωγή, να ξεκινάει με τους ορισμούς για να δώσει να καταλάβει τον άλλο γιατί μιλάς, να είναι οργανωμένη σε θεματικές ενότητες και να υπάρχει βιβλιογραφία στο τέλος και να διαδίδεται. Δηλαδή ουσιαστικά τους ξαναλέμε τα γνωστά. Έτσι, ό,τι ισχύει για όλες τις επιστημονικές εργασίες ισχύει και για ένα λίμα στην Wikipedia. Το οποίο βέβαια αυτό. Επίσης, να πω μια παρένθεση ότι τους χρησιμεύει γενικότερα, ειδικά σε τεχνικά επαγγέλματα και σε άλλα. Γιατί πολλές φορές αυτοί θα χρειάζεται να συντάξουν και αναφορές στη δουλειά τους. Θα χρειάζεται να συντάξουν, ας πούμε, να υποβάλουν γραπτώς κάποια πράγματα, προτάσεις. Τα οποία αυτό όπως βλέπετε, όπως πάει ο κόσμος, γίνεται όλο και πιο συχνό. Ειδικά με τα πρότυπα αυτά που μπαίνουν τώρα, τα ISO, πιστοποιήσεις κλπ. Απαιτούν τα ίδια τα πρότυπα να φτιάχνεις μέμο, να κάνεις αναφορές. Άρα σε όλες τις δουλειές λίγο πολύ θα χρειάζεται τελικά να ξέρουμε να εκφραζόμαστε γραπτώς σωστά και με κάποιο τρόπο δομημένο. Άρα δηλαδή δεν είναι στήρα γνώση. Οπότε, αφού τα έχουμε κάνει όλα αυτά και έχει ξεκινήσει αυτό, μετά ένα τυπικό μάθημα πάει ως εξής. Έρχεται ένας και μας δίνει καταρχάς αναφορά τι έκανε μέσα στη εβδομάδα. Δηλαδή πώς το προχώρησε, τι βρήκε. Όλα γίνονται σε περιβάλλον χαλαρή συζήτηση. Καθένας δηλαδή ξεκινάει, κάνει μια παρουσίαση, μικρή, ανεπίσημη, και αρχίζουν να ρωτάνε, τον αφήνεις, δηλαδή του δίνεις το βάθρο να πας και κάθεσαι πίσω, ξέρω εγώ, πάω και κάθομαι πίσω να εξαφανίζω, να μην υπάρχει δηλαδή καθηγητής, να είναι αυτός που μιλάει. Όταν με κοιτάει, του λέω, μην έλεγε σε μένα, εγώ τα ξέρω, πες τα στους μαθητές σου. Και οπότε έτσι ξεκινάει και λέει τα δικά του πολύ σύντομα, ίσως αν όχι στα πρώτα μαθήματα, γιατί δεν έχουν πάρει ακόμα, δεν έχουν καταλάβει ίσως όλο το θέμα, γιατί χρειάζεται δουλειά από την πλευρά του, χρειάζεται να διαβάσουν λίγο. Αλλά όταν αρχίζουν και το καταλαβαίνουν, αρχίζουν σιγά σιγά και δημιουργούνται συζητήσεις αυτόνομες. Αρχίζουν όλοι που λέει, α, εγώ αυτό που λέει το είχα διαβάσει και εγώ, αλλά το είδα έτσι. Και αρχίζουν και κανένα φορά μπορεί να ανάψουν και τα αίματα, την καλή έννοια. Δηλαδή να γεμίσει πάθος η συζήτηση. Είναι κάτι που το βλέπω συνέχεια, ας πούμε. Να νομίζω ότι και ο Στράτος τώρα εδώ που ήταν από τους πιο παθιασμένους στο μάθημα της κίνησης τηλεφωνίας. Πού ήταν αυτό. Ανάτηση. Οπότε ο ρόλος ο δικός μου, είναι τελικά γίνεται ένα παθοδικό. Δηλαδή, σ' αφήνω να πάνε και άμα δω ότι ξεφεύγουν ένα σώμα, εντάξει, άσε αυτό, αυτή η κατεύθυνση δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Για δες αυτό. Δηλαδή, ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι καθοδηγητή. Και σας ξαναλέω, να σκέφτεσαι πάλι το μοντέλο της εταιρείας. Ένα σε μια εταιρεία και πάμε να βγάλουμε δουλειά. Οπότε τους αφήνεις να προχωρήσουν μόνοι τους, αλλά όταν δεις ότι αυτό δεν είναι μέσα στους σκοπούς του, τους φέρνεις. Και έτσι νομίζω ότι προχωράει πάρα πολύ ανέμαχτα το μάθημα. Και ανώδυνα. Δηλαδή και για εμάς τους εκπαιδευτές και για τα παιδιά. Αν μη τι άλλο δεν βαριέται κανείς από εμάς. Οπότε όταν τελειώσουμε, στο τέλος, τους έχεις πει από την αρχή ότι θα κάνουμε και μια επίσημη παρουσίαση. Δηλαδή, καλά είναι όλα αυτά μέσα στο που κάνουμε, αλλά στο τέλος θέλουμε να μας το δείξεις και σε ένα προτζέκτορα, δηλαδή να βγει μπροστά στην τάξη μετά και να το κάνεις. Στην αρχή, αν τους το πεις από την αρχή, δεν το κάνουμε, αλλά επειδή έχουν ήδη συνηθίσει, το έχουν μάθει, το έχουν κατανοήσει το αντικείμενο, μετά τους είναι αρκετά εύκολο. Αλλά πρέπει να δώσουμε την επισημότητα για να τους αναγκάσεις. Συν το γεγονός είπαμε ότι μετά το δημοσιεύουμε και στον κύριο χώρο της Wikipedias. Για να ξαναγκάσουν να λάβουν τις ευθύνες τους. Δηλαδή ότι κοίταξε καλά το κάναμε, αλλά αυτό πρέπει να έχει την ευθύνη αυτό που λες.
Δηλαδή, δεν μπορούμε να λέμε τι θέλουμε. Να καταλάβει δηλαδή ότι, δεν είναι. Δηλαδή, δεν έμοιαζε με παιχνίδι, δεν ήταν παιχνίδι. Το κάναμε στα σοβαρά. Και στο τέλος υπάρχει και η τελική αξιολόγηση, όπως σας είπα, από την κοινότητα της Wikipedia's. Αυτό έτσι ήταν ο σελίδος. Αν θέλετε, μπορώ να σας δείξω κάποια πράγματα, αν δεν σας κούρασα ήδη, γιατί έμπαιγα και εγώ στην παγίδα της εξήγησης. Μπορώ να σας δείξω, ας πούμε, το χώρο αυτό που έχω φτιάξει η Wikipedia, που μπορείτε να βρείτε υλικό, πώς ανοίγουμε ένα λογαριασμό, έτσι. Πολύ σύντομα. Θα γράψω την αρχή. Άμα γράψετε, δηλαδή, prot.gr κάθετος w.pavla.com πάει κατευθείαν στη σελίδα χρήστη της Wikipedia της δικιά μου, που έχω στήσει εκεί πέρα αυτό το κομμάτι για χρόνο. Μπορεί να το μεγαλώσω ίσως και λίγο. Δεν ξέρω αν διαβάζετε, αν το βλέπετε. Δηλαδή, υπάρχει εδώ ένα μενού, είναι η αρχική σελίδα. Εδώ τους παροτρύνω όταν κάποιο νέο πρόγραμμα που ξεκινάει να πηγαίνουν και να γράφουν τα ονόματά τους για να ξέρω ποιος. Α, επίσης δεν ζητάμε. Μα ακούτε, γιατί δεν τους υποχρεώνουμε επίσης να μιλάνε επώνυμα. Έτσι μπορεί κάποιος να μην θέλει ούτε το όνομά του να πει. Υπήρξε περίπτωση που κάποιος δεν ήθελε να μπει ούτε καν ανώνυμα. Δεν ήθελε να καταγραφεί τη διεύθυνσή του. Κάνα πρόβλημα, του λέω. Δώστε μου, θα το δημοσιεύσω εγώ με το δικό μου όνομα. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει θέμα για το αν θέλει όλος να είναι επώνυμα ή είναι επώνυμα. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο καθένας. Εδώ τους αναγκάζω δηλαδή να μπουν πρώτα στην αρχή να υπογράψουν. Η υπογραφή γίνεται πολύ απλά εδώ πέρα, βάζοντας δύο περισσομένες και υπογραφή. Ναι, τέσσερις γιατί να έχεις ημερομηνία. Οι προεδρευτές. Α, αυτό δεν είναι. Το πέρασα λίγο. Ξέρετε να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Ότι όπως σας είπα, υπάρχει μεγάλη βοήθεια στην κοινότητα. Η κοινότητα, αν κάποιος από εσάς αποφασίσει να γίνει εκπαιδευτής, θα υπάρχει ένας τουλάχιστον, μπορεί να είναι δύο-τρεις, που τους ονομάζουμε εμείς πρεσβευτές, οι οποίοι θα είναι, ας πούμε, οι μέντορές, ξαναλέμε. Δεν είναι να είμαι εγώ δηλαδή ο Μάνος, μπορεί να είναι ένας οποιοδήποτε που θα ξαναλάβει, θα έχετε κάποιον που θα του μιλάτε απευθείας. Θα του λέτε, κοίταξε. Πώς κάνω αυτό, ή μου συνέβη αυτό, τι να κάνω, ξέρω εγώ. Για να μην πηγαίνετε δηλαδή κατευθείαν στην αγορά. Αγορά είναι ο χώρος που στην Wikipedia, δεν ξέρω αν το ξέρετε, που συζητάνε. Για να μην πάτε μέσα στην αγορά που είναι όλοι και να λέτε τις απορίες, να έχετε έναν άνθρωπο πιο προσωπικά. Δηλαδή θα σας αναλάβει τον καθένα, θα σας αναλάβει τουλάχιστον ένας εθελοντής από την πλευρά της Wikipedia. Οπότε εδώ πέρα καταγράφουμε ποιοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα. Εδώ έχω βάλει. Αυτό έχω βάλει εγώ, δεν είναι. Δηλαδή, άμα ξεκινήσετε, εγώ θα τα βάλω για εσάς. Απλά βάζουμε τα θέματα. Να, για την κινητή τηλεφωνία, ας πούμε, φτιάξα αυτή εδώ τη σελίδα. Που μπορείτε. Εσείς δεν είναι για να το κάνετε στην Wikipedia, μπορείτε να το κάνετε σε ένα απλό χαρτί. Που κατέγραψα τα υπάρχοντα λήματα. Αυτά ήταν τα λήματα που υπήρχαν. Δεν ξέρω αν τα βλέπετε. Κάνω ακόμα μεγαλύτερη εγγύηση. Αυτά ήταν τα υπάρχοντα λήματα. Και αυτά ήταν τα. Δεν φαίνεται. Αυτά ήταν τα λήματα τα οποία πρότεινα. Είναι με κόκκινο, σημαίνει ότι το λήμα είναι ανύπαρκτο. Και αυτά εδώ που βλέπετε είναι τα λήματα που φτιαχτήκανε από τα παιδιά. Και λέει και ποιος. Α, αυτός ο σπουδαστής δεν ήθελε να κάνει αυτή τον λόγο. Δηλαδή τελικά φτιάξαμε. Κάνε 10 λήματα περίπου. Από ένα τμήμα, ήταν και το πρώτο τμήμα. Και έχουν μείνει ακόμα αρκετά λήματα στην κινητή τηλεφωνία, άμα θέλουν να δουλέψουν. Και αν θέλει κάποιο τρίτο, μπορούμε να πάρουμε μετά και να, να εμπλουτίσουμε αυτά τα ήδη υπάρχοντα. Άρα δηλαδή χρειάζεται δηλαδή, να γίνει μια καταγραφή τη κατάσταση. Να ξέρετε τι μπορείτε να κινηθείτε. Αυτά πάνω κάτω. Και έχω φτιάξει και ένα μενού για του εκπαιδευτέ. Όπου εδώ πέρα έχω βάλει το σκελετό. Πολύ επιγραμματικό, όπως σας τον έδειξα, το οποίο θα το εμπλουτίσουμε εμείς στις προσεχείς ημέρες, απλά για να θυμάστε τις διαφάνειες, δηλαδή ότι έγραφε τις διαφάνειες μέσα. Και υπάρχει βοήθεια, βέβαια, πάρα πολύ, δηλαδή, να πάω λίγο πίσω, συγγνώμη. Εδώ πέρα, δηλαδή, στο μενού εκπαιδευτές, υπάρχει και βοήθεια για τη Wikipedia. Ό,τι χρειάζεστε, δηλαδή, για να ξεκινήσετε να φτιάχνετε,
Είναι εύκολο. Να πω επίσης και κάτι ακόμα, ότι παλιά η Wikipedia ήθελε να γράψει κώδικα. Τώρα πλέον η επεξεργασία γίνεται όπως στο Word. Δηλαδή έχει ένα πολύ απλοποιημένο τρόπο να γράφεις. Αυτά τελικά είχα να σας πω. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Μάλλον ξέρω. Παρακαλώ. Βασίλης Βασιλάκης. Έλα, ήθελα να ρωτήσω πρώτον τι κάνατε με τις εξετάσεις. Υπήρχαν εξετάσεις πρώτα. Α, ναι. Έτσι, τις εξετάσεις. Ένα αυτό. Και δεύτερον... απάντησε. Αυτό το στηρίζουμε στο ότι άλλαξε ο κανονισμός στον ΙΕ. Δηλαδή, ο καινούργιος κανονισμός που ισχύει από φέτος προβλέπει νομίζω το 40% των θεωρητικών μαθημάτων ότι μπορεί να γίνουν με εργασίες. Δηλαδή, 4 στα 10 μπορεί να γίνουν με εργασία. Που σημαίνει ότι ο ίδιος ο κανονισμός προβλέπει ότι σαν εξέταση θα έχει εξέταση της εργασίας και όχι εξετάσεις γραπτές. Οπότε μας κάλυψε ο κανονισμός. Δηλαδή, εκεί βρήκαμε πάτημα. Και αυτός είναι και ο λόγος που σας το προτείνουμε, δηλαδή. Γιατί νομίζω ότι δεν αξιοποίησαν πολύ την εργασία, δεν είναι. Το δεύτερο είναι πώς το κάνεις όλο αυτό, δεν έχεις τη διάθεσή σου εργαστήριο πληροφορικής. Καλή ερώτηση, εγώ δεν είχα. Λίγο πιο δυνατά όμως όταν ακούτε. Ρώτησε πώς θα το κάνεις αν δεν έχεις εργαστήριο πληροφορικής. Και λέω ότι εγώ δεν είχα εργαστήριο, ήμουν σε μία αίθουσα χωρίς με τον πίνακα. Δεν χρειάζεται. Από όλα αυτά που είπαμε, δεν χρειάζονται το εργαστήριο. Το μόνο που χρειάζεται είναι την πρώτη φορά. Εγώ μπήκα από το σπίτι, δηλαδή αφιέρωσα ένα μισάωρο για να εντοπίσω τα λύματα, όχι παραπάνω. Και μετά απλά τα τύπωσα σε ένα χαρτί και πήγα και ξέρω, παιδιά, αυτά είναι τα λύματα. Τους εξήγησα μερικά πράγματα πάνω στη δομή της εργασίας, δηλαδή τα περισσότερα γίνανε στον πίνακα. Από εκεί και πέρα, ας πούμε ότι χρειάζεται να μπαίνεις και μια φορά δηλαδή στη Wikipedia να βλέπεις τι κάνουν. Αλλά όπως ή άλλως νομίζω ότι ο χρόνος δηλαδή που θα φτιάξουν στο τέλος να προετοιμάσεις το μάθημα στο σπίτι δεν είναι παραπάνω αυτό με τη Wikipedia να ελέγξεις. Πιο λίγο νομίζω ότι είναι. Και πιο εύκολο. Δηλαδή μπαίνουμε και λίγο στην σχέση εκτός σχολείου. Με τους, το οποίο εμένα μου αρέσει προσωπικά. Δεν ξέρω αν το καλλιεργείτε, αν θέλετε. Υπάρχουν πολλοί που δεν το θέλουν. Αλλά νομίζω ότι γενικά είναι πάλι καλό. Σαν να υπάρχει μια σχέση ιντερνετική, ας πούμε, με τους σπουδαστές. Οπότε, θέλετε να έρθει τώρα και ο Μάνος να μας πει περί Wikipedia's. Δεν σας κουράσαμε πολύ, δεν ξέρω για την ώρα, δεν είχα. Γεια σας, και από μένα. Είμαι ο Μάνος Κιθαλάς. Είμαι συντάκτης στη Wikipedia από το 2010. Οι σπουδές μου ήταν στο φυσικό των Αθηνών και το πρώτο πράγμα που ήθελα ποτέ να γράψω στη Wikipedia ήταν για την πρόβλημα των σεισμών από τους καθηγητές μου. Δεν ήξερε κανείς πώς γίνεται αυτό το πράγμα, τι είναι και κανείς δεν είχε αναπτύξει κάτι. Όχι στη Wikipedia, γενικά δεν ξέρανε ο κόσμος τίποτα. Και εντελώς προμηθήκα, θέλησα να μεταφέρω πράγματα στον κόσμο. Τα δύο πρώτα μιλήματα ήταν η πρόβλημα των σεισμών και η μέθοδος ΒΑΝ. Και? Μέθοδος ΒΑΝ. Μπορείς να πάρεις το αξίγματο. Στο μικρόφωνο δεν σε πειράζει. Δεν ακούγεται. Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο μιλήμα λοιπόν ήταν η πρόγνωση σεισμών και η μέθοδος ΒΑΝ. Αυτό με κινητοποίησε πάρα πολύ. Ήταν κάτι δύσκολο για μένα. Παρόλο που ήμουν στο πανεπιστημιακό χώρο, δεν ήξερα πώς να αρθρώσω λόγο. Λόγο ο οποίος είναι βαρύς, εγκυκλοπαιδικός. Λόγος δηλαδή ο οποίος φέρνει τη γνώση στους υπόλοιπους. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα η Wikipedia. Το κατάλαβα αργότερα όταν θέλησα να ξεφύγω και λίγο από τα πρώτα μου αυτά λύματα και να ασχοληθώ μπαίνοντας μέσα σε αυτό το χωράφι της Wikipedia's. Και με άλλα πράγματα που μου τραβούσαν στο ενδιαφέρον. Και ήθελα να αρχίσω να γράφω και για αυτά. Και από το πουθενά, αυτή τη στιγμή, μάλλον έχω αφήσει λίγο στην άκρη, αλλά έχω ξεκινήσει να γράφω ένα βιβλίο για κοσμολογία. Δεν είχα σπουδάσει προς τα εκεί, δεν είχα αυτό το ενδιαφέρον, ανακάλυψα πράγματα. Αυτό μου συνέβη πώς.
επειδή μπήκα βαθιά στο να ψάχνω τη γνώση, να τη σκαλίζω, να τη μαθαίνω, να πρέπει να γράψω σωστά πράγματα για να τα διαβάζουν οι υπόλοιποι. Μου πήρε πάνω από το εξάμηνο για να καταλάβω βαθιά αυτά. Αυτά είναι ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε στη Wikipedia. Είναι οι πυλώνες της Wikipedia's και τα θεμέλια της, με λίγα λόγια, σε ένα σχήμα μέσα. Έχουμε μικρόφωνο από πάνω, έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν, είμαι ανοιχτός ανά πάσα στιγμή σε απορίες. Μπορείτε να με διακόψετε όποτε θέλετε, έτσι. Και είμαι πλούς να απαντήσω και οτιδήποτε λέγαμε προηγουμένως. Απλώς τώρα εισηγούμε και βλέπουμε. Η Wikipedia στηρίζεται σε αξιόπιστες πηγές. Αξιόπιστη πηγή σημαίνει τι? Ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα αυτή η πηγή είναι καλή. Μία εφημερίδα μπορεί να είναι πολύ καλή για ένα θέμα που αφορά ένα πολιτικό, ένα πρόσωπο, όχι τόσο καλή για να καλύψει ένα θέμα επιστημονικό. Έτσι, θα πρέπει να απευθυνθούμε αλλού. Μπαίνοντας λοιπόν και μαθαίνοντας να γράφουμε μέσα στη Wikipedia σελίδα, αμέσως εκπαιδευόμαστε στο ποιες είναι οι σωστές πηγές. Η ερώτηση λοιπόν που τέθηκε προηγουμένως μπορεί να γυρίσει πίσω με τη θεώρηση ότι η Wikipedia είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο αξιολόγησης πηγών. Έτσι. Λοιπόν, κάποια πράγματα χωράνε μέσα στη Wikipedia, ναι. Στην αρχή, πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίζει κανείς, όταν δεν είναι γνώση του αντικειμένου, να ξεχωρίσει και να δώσει έμφαση σε αυτό που διαβάζει, ότι πράγματι η πηγή είναι σωστή. Όταν ένα θέμα δεν το ξέρει καθόλου, προφανώς θα πρέπει να έχει κρίση του θέματος. Πόσο εύκολο είναι αυτό, δηλαδή υπάρχουν τόσα παράδειγματα που του δώσουν γνώσεις για να μπορέσει να εκμεριώσει την δική του άποψη? Καθόλου. Κανείς μας δεν ξέρει να γράφει σε κυκλοφορικό ύφος. Κανείς. Ούτε εσείς, ούτε εγώ, κανείς μας. Πρέπει να μάθουμε. Μιλάμε για την αντικειμενικότητα. Μιλάμε για τον αχρωμάτιστο λόγο. Δεν μπορεί κανείς μας να ζήσει με τους άλλους ανθρώπους και να συνεργαστεί, να συζήσει, να έχει φίλους, να έχει σύντροφο, μιλώντας του αντικειμενικά. Είμαστε υποκειμενικοί. Συναισθανόμαστε εμπειρία πάνω σε αυτό. Σαν η εμπειρία από τις κλασικές εγκυκλοπαίδειες. Αυτό είναι καλλιεργήσιμο, δεν είναι αυτοθιές. Αν η διαμέση είναι για αριστερδάκι το ίδιο, για παράδειγμα. Είναι καλλιεργήσιμο, δηλαδή. Υιοθετείς ένα ύφος. Ακριβώς. Οι πολλοί άνθρωποι όμως αυτό δεν το έχουν. Το θέμα λοιπόν είναι πώς φτάνουμε εκεί. Γιατί για μένα ήταν πολύ δύσκολο. Μου πήρε, σας λέω, ένα εξάμηνο για να καταλάβω κάποια πράγματα από αυτά. Και 2 χρόνια για να τα ισορροπήσω. Αυτή τη στιγμή, όμως, εντάξει, το καμαρώνω. Κοντεύω έναν χρόνο που έχω δημιουργήσει ένα σχολείο, ένα πρότυπο σχολείο που λέγεται Σχολείο Wikipedia's. Έχω μπει στο 2ο Γυμνάσιο Θεσσαλιανής, που άνοιξα την αγκαλιά του και με έβαλαν μέσα και είμαι με τα παιδιά και τους δείχνω πώς να γράφουν τη Wikipedia, στη Wikipedia. Και έχω και ενήλικες. Έχουμε πάρα πολλά λύματα από ανθρώπους οι οποίοι είναι απλοί άνθρωποι. Άνεργοι, φοιτητές, συνταξιούχοι, παιδιά. Έχουν γράψει πάρα πολλά εγκυκλοπαιδικά κλίματα. Πώς τα κατάφερε? Με καθοδήγηση. Μπορείς να, αν έχεις την εμπειρία ως δικηπαιδιστής, ως έντυπος συντάκτης, να καθοδηγήσεις και να φτάσουν εκεί που πρέπει. Λίγα λόγια για να το κλείσω αυτό, να μην μας τραβάει πολύ την προσοχή. Κάτι μπορεί να μπει
ή όχι μέσα σε αυτό το κύκλο που λέγεται εγκυκλοπαίδεια. Κάποια πράγματα εξέχουν, κάποια μπορούν να βγουν μέσα. Αυτό που μας καθορίζει το τι μπορεί να είναι μέσα στην εγκυκλοπαίδεια είναι το άξιο αναφοράς. Αν κάτι αναφέρεται εμπολής σε βάθος χρόνου από πολλές πηγές κλπ. Αξιόπιστες, τότε μπορεί να έχει ρόλο ως λίμα μέσα στην Wikipedia. Από τη στιγμή που θα μπει μέσα, θα πρέπει πάλι βάσει πηγών να έχουμε σε ό,τι γράφεται επαληθευσιμότητα. Πρέπει να καλύπτεται πολλή πλευρά. Πολλές πηγές, πάλι, και με ουδέτερο ύφος γραφής, ουδετερότητα. Αχρωμάτιστα, θα είπε και προηγουμένως ο Γιάννης. Και η διαφοροποίηση του εγκυκλοπαιδικού από τον επιστημονικό λόγο. Αυτό. Όχι πρωτότυπη έρευνα. Δεν γράφουμε τίποτα στην εγκυκλοπαίδεια το οποίο είναι συμπερασματικό. Δεν παράγουμε γνώση, καταγράφουμε τη γνώση. Αυτό σημαίνει ότι ο λόγος μας δεν είναι μετέωρος, δεν είναι αυτό συν αυτό, άρα σας προτείνω εκείνο και θα μου το κρίνετε και αν είναι καλό πάνω παρακάτω και βάλαμε ένα λιθαράκι στη γνώση. Ο λόγος μου είναι βαρύς. Είναι ο λόγος που θα ήταν πολύ δυνατός γενικά να χρησιμοποιήσω όταν θα χρειαστεί να τον βγάλω, ας πούμε, από τη τσέπη ως εφόδιο και να μιλήσω ως πολιτικός ή ως κάποιος ο οποίος ξέρει να ψηθάξει πάρα πολύ καλά ένα κείμενο για να έχει αποτέλεσμα ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτά τα τρία σε ένα λίμα πρέπει να είναι μέσα καλά ισορροπημένα. Αυτό είναι ανέφικτο. Δεν υπάρχει τέλειο λίμα. Έτσι καταλήγουμε στο ότι για να έχουμε λίματα πρέπει να μην είμαστε και πολύ αυστηροί. Εάν ένα λίμα έχει θέμα με την ουδετερότητα, δεν θα το σβήσουμε. Θα πάμε και θα βάλουμε μια σήμανση στο πάνω μέρος του, ότι εδώ ή στο συγκεκριμένο σημείο που έχει πρόβλημα, έχει πρόβλημα. Και τέλος. Φεύγω από αυτά, πάω στα μπλε. Η Wikipedia είναι ελεύθερη. Τι σημαίνει ελεύθερη, τι φαντάζεσαι. Είναι η ελεύθερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια. Το εγκυκλοπαίδιο μάλλον το καταλαβαίνουμε όλοι πια. Το ελεύθερη σας λέει. Λοιπόν, η εγκυκλοπαίδεια αυτή είναι ελεύθερη. Να τη διαβάσει, να τη γράψει, να πάρει το περιεχόμενό της, να το αλλάξει ή να το πάρει το σύνε, να το αντιγράψει και να το πουλήσει ακόμα οποιοδήποτε, χωρίς να δώσει πίσω τίποτα. Είναι ελεύθερη. Το περιεχόμενο της Wikipedia ανήκει σε εμάς. Δεν ανήκει στο Wikimedia Foundation. Αυτοί κρατούν τους σερβερ τους εκεί πέρα που, για να φιλοξενούν την Wikipedia και προμοτάρουν, βοηθούν, κάνουν γιατί είναι το παιδί τους, το οποίο φτιάχνουμε εμείς, ως περιεχόμενο τουλάχιστον, και είναι δικό μας. Αν αύριο κλείσουν, το παίρνουμε, το σηκώνουμε σαν δικό μας σερβερ και συνεχίζουν. Και είναι η μόνη εγκυκλοπαίδεια που μας έχει απομείνει, δηλαδή δεν πουλιέται καμιά εγκυκλοπαίδεια και είναι προφανές γιατί, φανταστείτε, κάθε χρόνο που βγαίνουν τα καινούργιες δημοσιεύονται καινούργιες εργασίες, παράγεται καινούργια γνώση, να πρέπει να κάνουμε update τις εγκυκλοπαίδειές μας. Θα έχουμε ένα τεράστιο ράφι, ας πούμε, με γνώσεις, αν μπορούσε να τυπωθεί, ας πούμε, όλο αυτό το πράγμα σε ένα ράφι ενός χιλιόμετρου, δεν ξέρω. 4 εκατομμύρια λίματα είναι πολλά, 4,7 στα αγγλική. Και κάθε τόσο να προσθέτουμε ράφια με τα updates. Σε χαρτί, να το πουλάμε, πλασιέ, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πια. Είναι η εγκυκλοπαίδειά μας. Ναι. Κάποιες φορές που βλέπω σε λίματα χρειάζεται πηγή ή κάποιες άλλες φορές. Ναι. Εμείς. Εμείς οι ίδιοι. Εμείς φτιάχνουμε το περιεχόμενο. Εμείς είμαστε αυτοί. Προσωπικά, όταν δεν έχω πηγές, βάζω πάνω σήμανση ότι δεν έχω βάλει πηγές. Ότι επαιρνούν παραπομπές ακόμα.
για να πάω να τις βρω και να τις βάλω. Γιατί ξέρω τι γράφω, αλλά θέλω καλύτερη τεκμηρία. Το έχω κάνει σε λύματα. Εάν το κάνω, αν γράψω ένα λύμα χωρίς να το κάνω σωστά, θα έρθει κάποιος έμπειρος και θα δει δεν έχω βάλει πηγές. Εκεί που μπορεί να μου κάνει κάποιος challenge, ότι ξέρεις, δεν το έχει γράψει. Ή μου λέει ότι η καρέκλα μπορεί να γίνει και από ζάχαρη, δεν σε πολύ πιστεύω. Φέρνει μια. Θέλει μια τεκμηρίωση, αλλιώς θα φύγει. Ή το βγάζει κατευθείαν. Αλλά δεν έχω βάλει τεκμηρίωση. Έτσι. Το θέμα μου και ξαναγυρίζω όμως πίσω είναι στο ότι επειδή είναι ελεύθερο το περιεχόμενο, μαθαίνουν αυτοί που γράφουν μέσα στη Wikipedia να σεβόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα πάει να γράψει κάποιος να καταθέσει μέσα περιεχόμενο, για να μην έχουμε πρόβλημα με την πηγή, το ότι την αντιγράφουμε και την στερούμε τα πνευματικά δικαιώματα, τα κλέβουμε από τον δημιουργό της, θα πρέπει να έχουμε, όταν γράφουμε, να έχουμε αφομοιώσει το περιεχόμενο και να το καταθέσουμε με δικά μας λόγια. Δηλαδή, να μάθουμε. Δεν ξέρεις κάτι μέχρι να του δώσεις έναν ορισμό. Μα είναι το βιβλίο, μα είναι η καρέκλα. Αν σε βάλει κάποιος να σκεφτείς τι είναι βιβλίο, θα αρχίσεις να δεις αυτό είναι εκεί, είναι εκεί και μετά, θα σκεφτείς να πεις, α, και είναι αυτό που διαβάζεται με τι, με τις αισθήσεις. Γιατί είναι μια βιβλία για αυτό το χέρι, ή πρέπει να το κρατάμε στο χέρι και να μπορούμε να το ξεκλείσουμε. Χίλια πράγματα. Τέλος πάντων, όταν φτάσει να δώσει τον ορισμό, έχει εμβαθύνει. Νόμιζε ότι ήξερε πάρα πολύ καλά τι είναι, εμπειρικά όμως. Όχι νοητικά. Σεβασμό λοιπόν στα πνευματικά δικαιώματα, μαθαίνουμε πώς να γράφουμε. Και μετά, επειδή η Wikipedia είναι συνεργατικό εγχείρημα και ο λόγος μας είναι διαδικτυακός, και επειδή δεν ακούτε εμένα και το χρώμα της φωνής μου την ώρα που γράφω κάτι στη Wikipedia και κάνω μια παρατήρηση σε κάποιον ότι αυτό μάλλον είναι λάθος και ίσως έπρεπε να το κάνουμε έτσι, χρειάζεται ευγένεια στο λόγο. Και πρέπει να εμφανίσει ευγένεια. Όχι με πληθυντικό, αλλά ακόμα και το υπόβαθρο συνέστημα από κάτω να είναι καθαρό. Πριν καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό και είναι. Συγγνώμη. Εμείς έχουμε δει ότι ακριβώς επειδή η Wikipedia γράφεται από ανθρώπους οι οποίοι μόνοι τους μπήκαν μέσα και έμαθαν να γράφουν, είναι γεμάτη αγριόχορτα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι ενδεχομένως κάποιες φορές άξεστοι. Θα έρθει κάποιος που θέλει να, τέλος πάντων, να γράψει ωραία πράγματα για την ομάδα του και θα έρθει άλλος από την άλλη ποδοσφαιρική ομάδα και θα λέει άλλα. Και θα έχουμε. Δεν θα έχουμε ευγένεια. Αυτό λοιπόν, ναι, πρέπει να το μαζεύουμε κάπως και έχουμε κανόνες, έτσι. Δεν φτάνει. Κάποιες φορές κάτι είναι διφορούμενο. Εκεί που λένε ότι είναι, δεν είναι κλπ. Μα λες να μου το πει για αυτό το λόγο, όχι. Καλή πίστη. Χωρίς καλή πίστη δεν προχωράει όλο αυτό. Και πώς προχωρά. Αυτό το εγχείρημα της Wikipedia's με τη γνώση, με την επίγνωση ότι, εμείς δίνουμε σε όλο τον κόσμο ελεύθερη, δωρεάν, τη γνώση και παρέχουμε αυτό το δώρο σε όλους. Είναι κάτι το οποίο σε κάνει πάρα πολύ καλά και κάθε φορά που δημοσιεύεις κάτι και δημοσιεύεις άμεσα, γράφεις, το βλέπουν όλοι. Το λίμα μου για τον σεισμό το βλέπουν, που έγραψα αργότερα, το βλέπουν 3.000 άτομα το μήνα. 3.000 άτομα το μήνα διαβάζουν αυτό που έγραψα εγώ. Αν σας λέει κάτι. Να κάνουμε ερωτήσεις γιατί έχουμε αφήσει αναβάτητα από πριν. Και πάμε παρακάτω. Γιατί αυτά λένε ότι είναι για την Wikipedia, αλλά να δούμε και την Wikipedia ως εκπαιδευτικό εργαλείο περισσότερο. Για την αξιοπιστία, κάτι ρωτήσαμε για τις πηγές. Κάποιες πηγές. Δεν απαντήσαμε καλά-καλά. Λοιπόν, η απάντηση είναι εξής. Η Wikipedia, ναι,
είναι αξιόπιστη εν πολλής στην αγγλική, όμως η καλή απάντηση, η σωστή απάντηση είναι η Wikipedia δεν είναι αξιόπιστη. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Όταν διαβάζουμε τη Wikipedia, και αυτό το μαθαίνουμε στο σχολείο και στα παιδιά του σχολείου, του γυμνασίου, αλλά και στους μεγάλους, τη Wikipedia την κοιτάμε με κριτικό πνεύμα. Και κάθε εγκυκλοπαίδεια την κοιτούσαμε έτσι. Αν είναι δυνατόν, να πάμε να συμβουλευτούμε την εγκυκλοπαίδειά μας για το τι θα κάνουμε όταν θα έχουμε τον πονοκέφαλο ή τον πόνο εκεί. Στο γιατρό θα πάω, όχι στην εγκυκλοπαίδεια. Δεν είναι ο πολυσυγιάς, ας πούμε, που θα σου τα λύσει όλα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι αξιόπιστη, λοιπόν. Αν θέλουμε να έχουμε, έχουμε απλώς ένα εργαλείο το οποίο έχει μαζεμένη τη γνώση, μπορεί να μην είναι καλά δοσμένη, μπορεί να μην είναι τέλειο το λίμα και δεν είναι κανένα τέλειο το λίμα, να έχει και λαφάκια και πάντα θα έχει και πάντα η γνώση θα προχωράει και θα γίνονται διορθώσεις. Αλλά έχουμε ένα καλό μάζεμα από πηγές στο κάτω μέρος του λίματος, στις οποίες μπορούμε να ανατρέξουμε. Και αυτό, εκεί θα δούμε την αξιοπιστία. Και μέσα εκεί έχουμε μια σύνοψη που κάπως θα μας βοηθήσει να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα για να κάνουμε την έρευνά μας, να φύγουμε από εκεί. Είναι το εφαλτήριο η Wikipedia. Και πρέπει να ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο αυτό. Παρακαλώ. Εάν κατάλαβα καλά, είπατε ότι η αγγλική είναι η. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε με πάρα πολλά λίγα. Την αγγλική. Η αγγλική γλώσσα έχει τα περισσότερα. Η αγγλική έχει και ελληνικά λίματα. Ναι, έχει και για ελληνικά, και για ελληνικά θέματα λίματα. Το θέμα είναι το εξής. Ότι στην αγγλική. Εννοώ με την έννοια τη ελληνική έννοια. Γραμμένα στα αγγλικά ελληνικά θέματα. Ελληνικά χωριά, πόλεις, πρόσωπα. Αυτό εννοείται. Αυτό. Ναι, υπάρχουν φυσικά. Αυτό. Και είναι αμφίδρομο αυτό τώρα. Δηλαδή είναι τέτοια η αδιακρίση τη Wikipedia που μπορεί κάποιο να κάνει μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική και να φέρει θέματα φυσική. Ή κάποιος από την ελληνική στην αγγλική και να πηγαίνει απέναντι θέματα ιστορίας, τόπου, κουλτούρας. Το λιγότερο, σε θέματα ενιών, που εκεί το θέμα μας με την αγγλική γλώσσα, είναι αξιόπιστη. Η αγγλική, γιατί, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Δεν είναι οι δύο γλώσσες. Και βλέπετε, μας αφήνουν να έχουμε τη δική μας εγκυκλοπαίδεια. Γιατί, αλλά εμείς πόσο μπορούμε να το εμπιστευτούμε αυτό, δεν είναι ίδιες. Δεν είναι ότι έχει τα περισσότερα λίμα. Ναι, ναι. Δεν είναι ίδιες οι γλώσσες. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε 100% αντιστοιχεία. Επί της ουσίας θα βρούμε από το ένα στο άλλο, αλλά όταν θα βάλουμε να δούμε τι σημαίνει τάξη. Τάξη είναι κάτι πολύ, πολύ καθαρό για εμάς. Αλλά για τις αγγλικές γλώσσες θα πούνε order, αλλά είναι κάτι άλλο. Δομή, θα το πούν λίγο διαφορετικά. Δεν έχει όμως την αίσθηση ακριβώς τι σημαίνει η λέξη τάξη. Πώς θα το φέρουμε αυτό βόλτα. Κάπως θα το καταφέρουμε, ευτυχώς έχουμε την ελληνική. Το κακό ποιο είναι, ότι η ελληνική γράφεται, φιλτράρεται, ας το πούμε αυτή τη στιγμή, από καμιά σαρανταριά ενεργούς συντάκτες. Ενεργό σημαίνει να είναι μέσα κάποιες φορές την εβδομάδα. Αυτό είναι λίγο. Στην αγγλική η ενεργή συντάκτη είναι πάνω από 3.000. Ό,τι πάει να περάσει μέσα θα φιλτραριστεί καλά. Φίλτρο είναι τούτο εδώ. Όλη η ιστορία είναι εξής. Εσείς θα μπείτε, θα γράψετε κάτι. Υπάρχουν κάποιοι πιο τρελοί χρήστες από τους υπόλοιπους, οι οποίοι πάνε και πατούν ένα κουμπάκι συνέχεια και λέει πρόσφατες αλλαγές. Ποιος πήγε να βάλει τι μέσα στη Wikipedia. Α, αυτός έβαλε αυτό. Α, αυτός έβαλε εκείνο. Για να κοιτάξω, έβαλε πηγές. Το διαβάζω. Α, ωραία, οκ. Okay. Τι είναι αυτό που γράφει. Έξω. Μήνυμα στο χρήστη. Σε παρακαλώ, διάβασε καλύτερα την πολιτική, αυτά τα πράγματα δεν μπαίνουν μέσα κλπ. Είναι ένα ζωντανό πράγμα. Όσοι περισσότεροι είμαστε μέσα,
και όσο περισσότερα μάτια είναι μέσα. Και όταν κάποιος πάει και φτιάξει το τάδε λίμα κινητής τηλεφωνίας και είναι το καμάρι του και το βάλει στα αγαπημένα του, και όταν το πειράξει κάποιος άλλος, του στείλει και ένα μήνυμα στο email του, το σύστημα και πει, κάποιος το πείραξε αυτό και πάει και το ελέγξει, κάτι έχουμε. Και κάτι αφήνουμε, κάτι δίνουμε, κάτι μοιραζόμαστε τέλο πάντων με τους υπόλοιπους. Βλέπω πάρα πολύ τη Wikipedia συνολικά ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο. Γιατί δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος, δεν θα μπορούσα να είμαι, πριν πω στη Wikipedia και μετά. Έχει αλλάξει ο λόγος μου, ίσως να το καταλαβαίνετε, σας αρέσει, φαντάζομαι, θα ήθελα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχω μάθει να συνεργάζομαι. Έχω μάθει να κάνω πίσω προς χάρη του κοινού καλού. Έχω μάθει να κρατάω, όχι να κρατάω, να ελέγχω, να έχω επίγνωση του θυμού μου, να ξυπνάω το θυμό μου, όταν κάποιος έρχεται και μου λέει ότι είσαι λάθος, να παραδέχω το λάθος μου ενδεχομένως, έτσι. Και να μπορώ γενικά να συνεργάζομαι. Να συνεργάζομαι κάτω από ένα όραμα. Και μια εταιρεία έχει ένα όραμα πάντα. Αν δεν πιστέψει ο εργαζόμενος, η εταιρεία τελικά δεν θα πάει μπροστά. Αν δεν καταλάβετε, είναι το δεύτερο σπίτι του η εταιρεία. Έτσι και στην κυκλοφορία αυτή, ευτυχώς έχουμε ένα όραμα. Το έχω. Έχω φτιάξει. Και ένα φιλαδιάκι από το σχολείο που έχει φτιάξει. Δεν φαίνεται καλά. Πάντως, θα το διαβάσω έτσι και είναι ωραία. Φανταστείτε έναν κόσμο στον οποίο κάθε άνθρωπος μπορεί ελεύθερα να κοινωνεί το απόσταγμα όλης της γνώσης. Είναι αυτό το οποίο μας δίνει την ομπρέλα και κάνουμε αυτό που κάνουμε. Όλοι μαζί. Είναι αυτό από το οποίο μπορεί και προκύπτει η καλή πίστη. Δεν το κάνει επειδή θέλει να μου πει ότι εγώ δεν είμαι καλός. Θέλει μια καλύτερη, μια πιο σωστή κυκλοπαίδεια. Και κάτι εγώ δεν έχω ακόμα καταλάβει. Σιγά σιγά το παιδεύουμε αυτό. Τώρα, σας λέω και πάλι, θα σας το δείξω δηλαδή. Θα ψάξω, ακούγουμε εδώ, μάλλον ακούγουμε έτσι. Οκ, τα βρήκαμε τα ελληνικά. Σχολείο. Έχει πλάκα. Βάζω β και μου έρχεται πρώτο σχολείο Wikipedia's. Λοιπόν, τι είναι αυτό. Εδώ θα δείτε μέσα το εξής. 2015, Μάρτιος, Φεβρουάριος, Ιανουάριος, έτσι, 2014, Δεκέμβριος, Νοέμβριος, Οκτώβριος, αυτά τα γράφουν απλοί άνθρωποι και παιδιά. Και να τώρα, ας πούμε, αν του λύσεις προς τα κάτω, είναι τα πιο πρόσφατα λύματα. Φρούτο του πάθους, ο ανανάς, ο αγκοφόρος, ο μυράμπο, η αισθημόπλιο, η κανέλα, σπαθοδέα, τα μπόρα, κορόγουε, sky greaser lines, μαρμελάδες πυρδεϊδών. Και ένα κοριτσάκι μπορεί να έχει φτιάξει την κρεμάλα, το παιχνίδι, το μοσχολέμονο, κάποιος άλλος κλπ. Το λίγο παραπάνω που κάνω, ας πούμε, ευθύνη διατύπωσης δημόσιου λόγου, διαβούλευση βάσει επιχειρηματολογίας, τεχνικές και κανόνες συμπεριφοράς, καλλιέργηση διαλλακτικότητας, χρήση θετικού λόγου, διαχείριση συναισθήματος, ορθή άσκηση κριτικής. Αυτά είναι τα λίγο παραπάνω που κάνει το σχολείο της Wikipedia's. Δεν σημαίνει ότι ως εκπαιδευτές εσείς θα εμπλακείτε
με όλα αυτά. Όμως, θα πρέπει να προσέξετε λιγάκι, ακούμε τώρα. Θα πρέπει να προσέξετε λιγάκι, είναι κάτι πολύ ζωντανό η εγκυκλοπαίδεια. Ξέρετε, και πρέπει να ξέρετε, ότι υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο εκεί μέσα. Θα πρέπει, έτσι κι αλλιώς, να έχετε προετοιμάσει κάπως τους ανθρώπους που θα βάλετε να συμμετάσχουν εκεί για να πάρουν το βαθμό τους, για να κρίνετε την εργασία τους, αντί να σας συνέβαινε και να τη βάζετε σε ένα σιρτάρι, απλά θα κρίνετε κάτι το οποίο θα κατατεθεί και θα είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Θα πρέπει να... Θα πρέπει να τους πείτε γι' αυτό και γι' αυτό. Ευγένεια, καλή πίστη, συνεργατικότητα. Δεν το ξέρει κανείς εύκολα. Όλοι λέμε ότι είμαστε γενικοί, όταν κάποιος έρθει και μας προσβάλλει, αρχίζουμε και έχουμε θεματάκια. Η Wikipedia είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιβάλλεται στη συνεργασία των κρατών. Συγγνώμη. Επιβάλλεται σε συνεργασία των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο σχολικής επάρκειας, συνεργασίας και επίπεδο. Δεν επιβάλλεται τίποτα. Όπως είπαμε... Προβλέπεται μέσα στα προγράμματα. Το δίκαιο... Είναι παγκόσμιο μέσα στο Twitter. Η Wikipedia, να το ξαναπώ, είναι μια ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Όποιος θέλει, όταν θέλει, ό,τι ώρα θέλει, με ό,τι θέλει ασχολείται. Το αν κάποιος θα τη βάλει μέσα στο σχολείο, στο μάθημά του, για να δει για κάποιον ο οποίος δεν μπορεί να συγκεντρωθεί να κάνει μια εργασία μέσα σε μισή ώρα και να γράψει ένα διαγώνισμα, αλλά μπορεί να κάτσει πιο ήσυχα στο σπίτι του, να κάνει κάτι, να φύγει λίγο πιο εκεί, μετά να πάει να φάει κάτι ψυγείο και να ξαναπάει παιδιά, γιατί θέλει να μην συγκέντρωση ή κάτι άλλο. Και τελικά να παρουσιάσει κάτι καλό, αν θα το χρησιμοποιήσει, είναι δικό του θέμα. Δεν το προτείνει κανείς, δεν είναι μέσα στα προγράμματα του Υπουργείου, όμως το 2011 το δικό μας το κράτος είχε ανακηρύξει το είχε ανακηρύξει το 2011 ως έτος διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας. Αυτή τη στιγμή το Σχολείο Wikipedias, που το δω που τρέχω, υποστηρίζει καθηγητές σε σχολεία, οι οποίοι συμμετέχουν με τα παιδιά τους σε τρίτη γυμνασίου και πρώτη δευτέρα λυκείου σε διαγωνισμό για την 25η Μαρτίου, για να φτιάξουν λύματα ιστορικά. Και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου αυτό, που σημαίνει ότι δειλά το αφήνει. Θέλει να δει πώς είναι τα πράγματα από εκεί πέρα. Γι' αυτό δεν μας έχουν πει και τίποτα. Στην καθημερινή γράψαμε ένας θεσμός του Σχολείου Wikipedias. Αλλά είναι μικρού, είναι αυτό που είναι, είναι στην Κεσσαριανή κάτι που κάνουμε και αυτό. Τώρα, κάποια πείρα που βγάζουμε από αυτό, είπαμε λίγο παραπέρα, θα φέρουμε σε εσάς. Και εσείς βλέπετε, αν μπορείτε, να το... Απ' τη μία να εμπλουτίσουμε τη Wikipedia και απ' την άλλη να δείτε ότι μπορεί μέσα πάνω σε αυτό το έδαφος να καλλιεργηθεί όχι μόνο η γνώση, αλλά και ο άνθρωπος να δουλευτεί μαζί με τη γνώση. Να ψάξει μόνος του. Να προτείνεται σε κάποιες πηγές, κάποια βιβλιογραφία κλπ. Και να δούμε μετά τι μπορεί να κάνει ο ίδιος. Το βλέπω εγώ στα παιδιά του σχολείου που έχουν φέρει εγκυκλοπαίδειες, βιβλία ιστορικά από το σπίτι τους και γράφουν τώρα, ας πούμε, για τη μάχη της Κρήτης. Πανικό, σαν πιτσιρίκια τώρα, Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου και να λένε θα κάνουμε έτσι, θα κάνουμε έτσι και να το εξηγώ. Κοίταξε, αυτό που λέει εδώ στο βιβλίο αυτό είναι παραπλουμισμένο. Εμείς θα το γράψουμε πιο κοφτό. Για ποιο λόγο καθαρίζει ο λόγος για βαραίνει, ας πούμε, όταν βγάλεις τα πλουμιστά. Και το καταλαβαίνω σιγά σιγά τα παιδιά. Λέω και πάλι είναι δικό σας το θέμα, κατά πόσο θέλετε εσείς να εμπλακείτε σε αυτό, ίσως να σας βοηθήσει να κάνετε λιγότερη δουλειά. Γιατί
τις εργασίες τους, θα τις περάσει από κρίση πριν αποφάσει κάποιος άλλος. Η κοινότητα. Δηλαδή, κάποια σχολεία, έχει ενδιαφέρον αυτό, κάποια κολέγια, αναθέτουν μια εργασία καλή. Φτιάξε μου, στα παιδιά, έτσι, ένα λίμα στην Αγγλική. Ένα λίμα στην Αγγλική. Φτιάξε ένα λίμα στην Αγγλική και παιδί. Ναι. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να πάει να φτιάξει ένα παιδί ή κάποιος οποιοσδήποτε ένα λίμα στην Αγγλική. Το πιο αναμενόμενο είναι ότι θα το σβήσουν. Δεν είναι εύκολο. Ρωτήθηκα τις πρώτες ερωτήσεις που μου λένε αν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Όχι, δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο για εσάς να το δείτε, να το καταλάβετε, να καταλάβετε πώς καταλαβαίνει όλος που γράφει και πώς έχει ξεφύγει από τις έννοιες που προσπαθεί να τις αποδώσει και να το βαθμολογήσετε. Ή με όποιον τρόπο τέλος πάντων να τον βοηθήσετε βαθμολογικά, αν το χρειάζεται για να πάει λίγο παραπέρα. Το διαλέγετε. Μπορώ να σας πάω βαθιά βαθιά, αν μου ανοίξετε ερωτήσεις, αν δεν σας έχω κουράσει. Υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως οποιοδήποτε ασχολείται κάποιος, σε οποιοδήποτε επίπεδο απαιτήσεως, με την άσκηση της κριτικής του τοποθέτησης. Χα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Θα σας δείξω τώρα. Μαζί με τον Γιάννη έχουμε φτιάξει μια σελίδα. Ακούγεται? Όχι. Ναι, ωραία. Μαζί με τον Γιάννη έχουμε φτιάξει μια σελίδα ιστορίες του Αθηναίου και Κρητάσκου, Κόλαση και Παράδοση, ο Βιβλίος και εδώ. Λόγος στη Wikipedia, τι σημαίνει ο δρόμος της καρδιάς, το βαθμό συνέστημα, αυτά είναι στοιχεία του μαθήματος. Ένα από αυτά είναι κριτική. Τι σημαίνει κριτική, τι σημαίνει ότι η κριτική συνθέτει θα είναι υπερβολή, πώς το κατανοεί κανένας με τη μίληση, τι σημαίνει επίγνωση, τι σημαίνει έκθεση του εαυτού την ώρα που κάνω κριτική, παραδείγματα και επιπλέον οδηγίες και πώς. Λοιπόν, αυτά είναι στοιχεία του μαθήματος, του ειδικού μαθήματος, του σχολείου Wikipedia's. Δεν είναι απλό πράγμα η κριτική. Δεν ξέρει κανείς μας να ασκήσει κριτική, επίσης. Δεν ξέρουν οι πολιτικοί μας να ασκήσουν κριτική. Δεν καταλαβαίνετε την ώρα που ασκούν κριτική εκτίθεται. Αυτά τα κάνουμε μάθημα στο σχολείο και δεν τα ξέρουν ούτε οι Wikipedia's. Είναι ένα μεράκι δικό μου και το κάνουμε κάτι που θέλει να περάσει και μέσα σε κάποια άλλα μαθήματα. Θα δούμε πώς θα γίνει. Η Wikipedia είναι εκπαιδευτικό εργαλείο. Μπορούμε να το κάνουμε μάθημα αυτό, αν θέλετε, σε κάποια στιγμή. Βάζω τους μαθητές μου και σηκώνονται την μισή ώρα γράφουν στους υπολογιστές και την άλλη μισή. Την μία ώρα γράφουν υπολογιστές και την άλλη παίζουν παιχνίδια. Στη διαλεκτικότητα, στο να συζητάμε θέματα μέσα εκεί, αν κάνουμε. Τι είναι το πιο απλό, να βάλω ένα δίλημα, τρώμε κρέας ή όχι. Και να αρχίσουν και λένε οι μένα από εδώ έτσι, οι άλλοι από εκεί. Πώς ασκούμε την επιχειρηματολογία μας, πώς βάζουμε παραδείγματα, πώς θέτουμε ερωτήσεις να πέσουν στη μέση του τραπεζιού. Για να είμαστε να κάνουμε την ερώτηση και στον εαυτό μας. Και αφού τελειώσουν τα επιχειρήματα των μεν και των δε, να αλλάξουν ρόλους. Και ξαφνικά να πει άλλος, μα δεν μπορώ. Αφού πρέπει να τρώω. Όχι, θα μου πεις επιχείρημα, ό,τι μπορείς. Το βλέπουμε και με αυτόν τον τρόπο στο σχολείο. Μπορείτε να το πάτε και σήμερα εκεί που θέλετε. Το πιο απλό πράγμα είναι απλή καθαρή γνώση, λίματα στη Wikipedia. Μέσα για όλο τον κόσμο. Ναι. Γιατί με ρώτησα
Ναι. Τίποτα πιο τεχνικό θα πούμε. Να δείξουμε... Ναι, ότι δεν ήταν στόχος μας να εμβαθύνουμε στα τεχνικά κομμάτια. Θέλαμε να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία, ναι, να καταλάβετε τα ποιος πρόκειται. Αν κάποιοι από εσάς ενδιαφερθούν, να το βάλουμε μπρος, έτσι είπαμε ότι θα υπάρξει υποστήριξη συνεχής. Δηλαδή, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μας, μέσα από την Wikipedia, και από μας το ΙΕ, και μπορούμε να κανονίσουμε, αν βρεθούν 5 άνθρωποι, ας πούμε, να κάνουμε κατηγορία μετά, να κάνουμε μια ομάδα εργασίας. Λέω, δεν είναι ένα σύστατο, υπάρχει εθελοντές είμαστε όλοι οι πισώσεις. Και να το δουλέψουμε με τα κατηγορία. Απλά θέλω να σας το κοινοποιήσουμε αυτό. Να πάρετε μια γεύση και από το εκπαιδευτικό κομμάτι, ας πούμε, και από την ίδια την Wikipedia. Πάντως, δύο λόγια μπορούμε να πούμε για τη Wikipedia, έτσι από το περιβάλλον της. Πρώτον, έχουμε τον χώρο των λοιμάτων. Στα λοιμάτα, λοιπόν, έχουμε το περιεχόμενο, τη βιτρίνα, αυτό που βλέπουμε ως λοιμά κάθε φορά. Πίσω από αυτό υπάρχει ένα ιστορικό. Ό,τι προστήκε έχει γίνει ποτέ, μπορεί να φανεί. Να τη βγάλουμε και να ανατρέξουμε σε αυτήν, δηλαδή μέχρι την πρώτη, το ξεκίνημα του λοιμάτος, του κάθε λοιμάτος. Υπάρχει κάθε εκδοχή του λοιμάτος η οποία έχει υπάρξει δημοσιευμένη στη Wikipedia. Αυτό είναι το ένα. Είναι η προσινή σελίδα του λοιμάτος. Υπάρχει και η πίσω σελίδα. Είναι η σελίδα συζήτησης. Εκεί ζυμώνεται, ζμηλεύεται το λοιμά. Τα δίμανα, άμα το σημεία συζητούνται και γίνεται καλύτερο ενδεχομένως. Εκεί μέσα κάποιες φορές, και σας το λέω για να το χρησιμοποιήσετε ενδεχομένως, βρίσκει κανείς περισσότερα μαργαριτάρια από όσα μέσα στο ίδιο το λίμα. Γιατί μπορεί να τεθούν και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εμφανιστούν μπροστά λόγω θέματος με πηγές και άλλους λόγους, τέλος πάντων. Άρα, λίματα, συγγνώμη. Εγώ με εσάς. Γράφω κάτι, συμπληρώνω κάτι στο λίμα, το βλέπετε εσείς, λέτε, όπα, εδώ αυτό είναι λάθος, ξέρετε να το κάνουμε έτσι. Ξαναπάω εγώ, λάθος σύμφωνα με την πηγή μου, αυτή στέκει. Και ξανά πάλι, άλλη διόρθωση, ναι, στέκει μεν, αλλά μέχρι την τάδε ημερομηνία, ξέρεις τώρα που να βρει και αυτό. Δεν σε πιστεύω, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δούμε ένα στον άλλον. Συγχωρούμαστε και φεύγουμε από το ιστορικό του λίματος, από τις αλλαγές του ενός, να τραβάμε ο ένας από εδώ και άλλος από εκεί, και πάμε στη σελίδα συζήτησης. Εκεί λοιπόν εσείς και εγώ μιλάμε. Και ενδεχομένως και ένας τρίτος που μας βλέπει έρχεται και βάζει αυτό τη γνώμη του και βρίσκουμε τελικά τι θα γράψουμε μπροστά. Θα συμφωνήσουμε. Γι' αυτό υπάρχουν οι πηγές. Δεν τα γνωρίζουμε μεταξύ μας. Αυτό που γίνεται είναι αναγωγή στις αξιόπιστες πηγές, αυτό που βλέπαμε προηγουμένως. Εκεί λοιπόν μετράει η επιχειρηματολογία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς το πιο σωστό. Θα υποχρεούμαστε να χρησιμοποιούμε πηγές, έτσι. Λοιπόν, άρα έχουμε μπρος και πίσω σελίδα σε κάθε λίμα. Ταυτόχρονα με τα λίματα, σε κάποιο διπλανό σημείο, είναι η μπρος και η πίσω σελίδα του κάθε χρήστη της Wikipedia's. Κάθε ένας έχει το προφίλ του και λέει εγώ έχω γράψει αυτά τα λίματα και πίσω είναι η σελίδα της συζήτησής του. Αν μια κουβέντα δεν αφορά ένα λίμα, αλλά μια σειρά λιμάτων που φτιάχνει ένας χρήστης, θέλω να πούμε τι κάνεις εδώ πέρα, για δείξω μου μπρος κλπ. Μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτό το κατευθείαν. Και αν κάτι αφορά ολόκληρη την εγκυκλοπαίδεια, π.χ. ένας συγγραφέας μπορεί να είναι εγκυκλοπαιδικός, να μπορεί να χωρέσει στην Wikipedia, χωρίς άλλες δημοσίευσεις και άμφορες, από τον τύπο ή από βιβλιογραφία κλπ, από γραφεία, αν έχει δημοσίευσει, αν έχει εκδώσει 10 βιβλία. Αυτό είναι ένα κριτήριο που αφορά την ελληνική Wikipedia. Αυτό το συζητούμε εμείς. Είναι διαφορετικό από τις αγγλικές. Στην ελληνική Wikipedia, ένας συγγραφέας είναι κοινοπαιδικός αν έχει γράψει 10 βιβλία. Αυτό μπορείτε να έρθετε μέσα και να το συζητήσουμε να το αλλάξουμε. Δεν θα το κάνουμε στη σελίδα συζήτηση του τάδε συγγραφέα. Θα πάμε στο φόρουμ, στην αγορά, εκεί που αγορεύουμε το λισπάντο, τη Wikipedia, και θα συζητήσουμε την πολιτική. Και θα πούμε γιατί να μην τα κάνουμε 9,
Γιατί αν τα κάνουμε 11, τα βιβλία πρέπει να έχει γράψει κανείς, θα πρέπει να κάνει μια τομή και να πέσουν έξω από τη Wikipedia κάποιες εκατοντάδες συγγραφείς, ενδεχομένως. Είναι πολύ σημαντικές οι αποφάσεις αυτές και είναι δύσκολες οι συζητήσεις, δεν είναι εύκολες, γι' αυτό μαθαίνουμε να τις συζητάμε. Έτσι. Τη Wikipedia τη φτιάχνουμε εμείς και τα μήματά της, αλλά και το τι περιέχει, το αποφασίζουμε εμείς. Όταν φτάνουμε σε δύσκολα σημεία και έρχεται ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό και αρχίζουν τα περίεργα, έρχονται κάποιοι χρήστες που λέγονται διαχειριστές, οι οποίοι είναι πάλι από εμάς, τους έχουμε ψηφίσει, δηλαδή τους έχουμε εμπιστοσύνη ότι μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις και μπορούν να πούν σε κάποιον χρήστη που το παράκανε μην έξω για μια μέρα να ηρεμήσεις ή για μια εβδομάδα ή όσο είναι τέλος πάντων. Αλλά κανείς διαχειριστής δεν έχει παραπάνω βαρύτητα σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του λήματος, του οποιοδήποτε λήματος, από έναν οποιοδήποτε άλλο χρήστη. Μόνο για να ελέγχει συμπεριφορές και να μπορεί να κάνει πράγματα, να κλειδώνει λήματα που μπαίνουν μέσα και βανδαλίζουν κλπ. Δηλαδή, στην ουσία, θα έχει μια τσουγκαρίστρα και ένα φαράσι στη Wikipedia γύρω-γύρω. Τι άλλο. Η Wikipedia δεν έχει διαφημίσεις, το ξέρετε όλοι. Ζει από δωρεές. Και το σχολείο της Wikipedias πήρε κάποια χρήματα μετά από λίγο χρόνο λειτουργίας, αφού είδαν ότι κάναμε κάτι καλό. Και θα έχουμε και μια εκδήλωση στις 12 του Μάη στο Γκάζι, στην Τεχνόπολη, που όλα τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι και η δουλειά του Γιάννη θα φανεί εκεί, θα φτιάξει ένα πόστερ, αλλά και όποιος άλλος έχει εμπλακεί θα μπορεί να εκθέσει. Και φανταστείτε τώρα τα παιδάκια να βγουν, ας πούμε, να πούνε σας κάμερες, εγώ έκανα αυτό, έγραψα αυτό και εξέπραξα εκείνο ή κάποιος ενήλικας. Άλλο. Ναι, παρακαλώ. Απευθύνομαι και στους δύο εισηγητές όσον αφορά το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο μέσος διδασκαλίας. Εκτιμώ ότι χρειάζεται επιμένως να δείτε το δουλειά του από 15 συναντήσεις που έχουν εμείς το χέρι μας να εντάξουμε στη διάθεσή μας να εντάξουμε ένα θεωρητικό μάθημα, μια μεταναστεία ή πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο εφικτό στα πλαίσια του σχολείου, του σχολείου, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, είναι πιο εύκολο να γίνει και να είναι όντως ένα πολύ ωραίο εργαλείο. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε πρώτα για ένα μέσο δικτύωσης τη στιγμή ατόμων πολλών, βασικές προϋποθέσεις και επικοινωνίας ηλεκτρονικής. Δηλαδή, μου θυμίζει το Facebook, απλά είναι με έναν άλλο τρόπο, μιλάνε μεταξύ τους χρήστες, λένε αυτό που λέτε είναι σωστό, ναι, έχεις καλές πηγές, το αναβάζουμε ή το κατεβάζουμε. Αλλά εγώ δεν ξέρω αν το έχω φτάσει σωστά για την αποτύπωση της γνώσης. Με τον τρόπο που στο αναφέρουμε και το σωστάμε εδώ πέρα. Και προσπαθώ λίγο να καταλάβω την σκέψη να σκεφτώ ότι μάλλον αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι ένα μάθημα με μεγάλη τεχνολογική διάρκεια και είναι ένα μάθημα μέσα στα πλαίσια του ΕΕ. Εσείς το έχετε κάνει. Δώσατε το όμορφο. Και μάλιστα σε ένα μάθημα που είναι σχετικά ασθενές. Η κοινωνία σαν την αντικειμενή ήταν μεγάλη. Πόσα άτομα έχει στο μάθημα? Ήταν λίγα, ήταν γύρω στα 12 άτομα. Αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι. Εγώ που έχω 29 άτομα. 29 σημαίνει να μοιραστεί πάρα πιο καλά. Θα πάει να δει πιο οπαδική δουλειά, να χωριστούν σε ομάδες. Μπορεί να κάνει ένα δύο ή ας πούμε να πάρουν το σύνταξη ενότητας. Δηλαδή εμείς από τις προτινόμενες ενότητες που ήταν 40, δώσαμε τις 12. Κάποιοι κάνανε 2 βήματα. Πήρξαν άτομα, οπότε δώσαμε 14. Αν είχα 30 άτομα, θα μοίραζαν και τις. Θα μοίραζαν όλες τις ενότητες.
και έτσι έχουμε να κάνουμε το αντικείμενο ακόμα πιο σφαιρικά. Δηλαδή τελικά νομίζω ότι ο Φιωτάνο Πόνος είναι λίγος, ακριβώς, και το γύρι είναι πολύ, ότι βολεύει το σπάσιμο, τα κατηματισμό και τη μοιρασιά στους σπουδαστές. Δηλαδή ουσιαστικά και σκοτώνει ο εκπαιδευτής και τα φορτώνουμε δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κοινό για όλη τη βάση και προσπαθούμε να το κατανοήσουμε. Αυτό μάλλον σου είναι ίσω στο σπάσιμο τη μια. Δεν ακουγόμαστε πολύ ακόμα. Είναι πολύ βασικό ότι μέσα εκεί ο ένας είναι δάξαλος του άλλου. Είμαστε όλοι δάξαλοι όλοι. Σημαντικό. Είναι κάτι το, στο οποίο συνήθως είμαι εγώ τώρα εδώ και μιλάω και με αισθάνεστε ως δάσκαλο. Στην πραγματικότητα, συνέχεια θέλω να νιώθω ότι και εγώ μαθαίνω από εσάς. Δηλαδή θέλω να γίνετε ερωτήσεις, θέλω να... Πώς θα πρέπει να μάθει ο μαθητής πώς θα το πάρει σαν νήμα, να ειδοποιήσει τους συμπολίτους όταν θα έχει γνώση για να το μεταδώσει. Κοιτάξτε, υπάρχει το εξής. Καταρχήν, όταν... Για απλά θέματα, πώς πιστεύουμε να δέρουμε. Μιλάμε για πολύ επιστημονική γνώση. Πώς θα μπορέσει να την επεξεργαστεί για να μπορέσει να μεταδώσει στους άλλους. Θα ήθελα να πιστεύω στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Ξεκινάμε, δηλαδή είμαστε στο χανέ τοπίο, από αυτό που αγαπάμε. Αυτό που αγαπάς, πας και το κάνεις καλά. Όταν αποκτήσεις εμπιστοσύνη για αυτό που πας και κάνεις, λες, μπορεί να κάνω και το διπλανό. Και το παραδιπλανό και το παραδιπλανό. Και να ανοίξεις τη βεντάλια της γνώσης. Εκεί θα μπορείς να δώσεις και στους άλλους. Αυτά είναι κάποια μαθησιακά πρότυπα που δουλεύουν σε κάποια σχολεία του εξωτερικού. Εδώ προφανώς που έχουμε γραμμές παραγωγής δεν δουλεύουν. Ίσως μέσα από τη Wikipedia να μπορούσε να σχηματιστεί κάτι τέτοιο, αλλά θα μπορούσε να φτιάχνονται αιχμές, πυρήνες τέτοιοι ανοίγματος. Δηλαδή και βασικά αυτό να είναι όλοι ανάγκη. Εξάλλου είμαστε ΙΕ. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ήδη τη δουλειά για κάποιο λόγο. Έρχονται για το χαρτί. Ή άλλοι έχουν μια βίβλια από μεράκι. Δηλαδή δεν είναι όλοι, ας πούμε, 18 χρόνια και ζουν στη σχολή που ήρθαν. Πολύ συχνό φαινόμενο ένα μεγάλο μέρος του σπουδαστών να είναι ήδη επαγγελματίες. Υπάρχει να ξέρουμε κάποιες περιοχές. Όταν προσπαθούμε να μοιράσουμε την ίδια κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να πάει στα κατάλληλα άτομα, τους αφήνουμε να επιλέξουμε μέσα. Δηλαδή στην κοινωνική φωνή που κάναμε, ας πούμε, κάποιος πήρε ασχολείται με τις κεραίες, ας πούμε, για παράδειγμα, που επειδή είχε μια προηγούμενη γνώση σε αυτό. Εσείς μιλάτε για εντελώς πρακτικά παράδειγματα, αλλά υπάρχουν μαθήματα, ας πούμε, που δεν μπορεί ο φοιτητής να τα πάρει και να τα διδάξει. Όταν, ας πούμε, προβάζεις να κάνει ψυχιατρική, ας πούμε, ή νευρολογία, και του λες τι είναι η ψύχωση και τι είναι η νεύρωση, και παίρνεις ένα παιδί των 20 ετών και των 18, δεν μπορεί αυτός τώρα να πάρει όσο και να θέλει να μάθει τα πράγματα και να τα μεταφέρει στους άλλους. Αυτό σας λέω. Άλλο τώρα να κάνω. Είναι ολόκληρο εξάμεινο. Με αυτό. Με τι, με 7 ώρες. 7 ώρες, ας πούμε, ψυχιατρική, και θα μπορέσει να τη μεταδώσει στους άλλους. Μιλάμε για 7 ώρες τώρα. Να μεταδώσει μόνο αυτό το οποίο ανέλαβε να κάνει. Ναι, αλλά δεν μιλάμε τώρα για ένα ολόκληρο μάθημα σε 7 ώρες. Να σας πω κάτι εγώ. Δεν είναι τόσο εύκολο. Να σας πω λίγο. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό το μάθημα αυτό. Δεν μιλάμε τώρα για την κινητή τηλεφωνία που μπορεί να είναι μεγάλο, αλλά έχουν και μια οπτική εικόνα με τα παιδιά. Φαντάζομαι ότι το μάθημα είναι συνολικά 7 ώρες το εξάμεινο. Φαντάζομαι ότι αν αυτό που κατασκεύασε το παιδικό πρόγραμμα έβαλε 7 ώρες, μάλλον το θέλει επιφανειακά το μάθημα. Είναι πόσο το κάνει. Ακριβώς, δεν μπορεί 7 ώρες να μάθει τη σχετική. Άρα, μάλλον θέλει μια επιτομή του μαθήματος. Θέλει μια κάτι κυκλοπαιδικό, άρα πάλι στο ίδιο ξανακοιτά. Ότι δηλαδή ουσιαστικά μια απλή έτσι, αναγνωριστική των δικημένων. Και αν τα λέμε ότι είναι ήδη γραμμένα στη αν είναι ήδη γραμμένα... Γιατί για τέτοια ζητήματα φαντάζομαι ότι είναι σίγουρα. Υπάρχει η ελληνική, δυστυχώς, έχει αρκετά σημεία να καλύψουμε ακόμα. Να κάνω μια ερώτηση, επειδή το έχετε δουλέψει μέσα στο ΙΕ.
Ακριβώς επειδή υπάρχουν κάποια ζητήματα που ίσως να είναι πιο δύσκολα και να πρέπει να προσεγγιστούν και από εμάς. Μιας και είναι δύο. Ας πούμε, εμένα το μάθημα μου είναι δύο, για παράδειγμα. Αν υπάρχει εισήγηση τη μία ώρα και παρουσίαση κάποιων μημάτων την άλλη ώρα, και αυτό δεν είναι μία μέση λύση, ας πούμε, για να διανόμαστε κι εμείς μέσα δουλειά. Γενικά, εγώ σας είπα ένα μοντέλο το οποίο είναι ανοιχτό. Δηλαδή, μπορείτε να το προσαρμόσετε στις ανάγκες του μάθημά σας. Δηλαδή, άλλη αντιμετώπιση θα έχει η ψυχιατρική, άλλη την τηλεφωνία, άλλη, ξέρω εγώ, η μια ξένη γλώσσα, το κάθε μάθημα θα το προσαρμόσουμε μετά. Αυτό ας πούμε είναι ένα καλό μοντέλο. Δηλαδή, μην πάμε κατευθείαν αυτό πάνω στο μέρα, πάμε πιο βηματικά. Μια μίξη. Δηλαδή, να δοκιμάσουμε, να του αφήσουμε λίγο μόνο του, στην ουσία και εγώ έκανα εσύ. Απλά την έκανα όπω είπα συγκεκριμένη. Δηλαδή, του άφηνα, λέγανε τα δικά του, και μετά όταν έβλεπα την άλλη να προσθέσω κι εγώ κάτι, το έλεγα έτσι, προσέθετα κι εγώ το κομμάτι το οποίο έλειπε. Επίσης το λέγα το άλλο, μέσα και το κομμάτι, είναι σημαντικό, δηλαδή, με παραλήψει, για ψάξτε το. Σου πέρανα, δηλαδή, υπήρχε και η σύγκριση, δεν ήταν εντελώς. Αλλά μέσα σε ένα μοντέλο πιο... Ότι αυτοί έχουν τα έννοια, αυτοί έχουν τον έλεγχο. Το μάθημα είναι δικό τους. Δηλαδή, ο άλλος έχει τις κεραίες και είναι αυτό. Ή αυτό είναι το αφεντικό στις κεραίες αυτή τη στιγμή. Είναι ο υπεύθυνος των κεραίων. Ο άλλος είναι ο υπεύθυνος των λειτουργικών συστημάτων. Οπότε αυτοί είχαν τον λόγο. Εγώ τους άφηνα, ακολουθούσαμε, πήγαινα από πίσω. Δεν πήγαινα μπροστά. Αυτό είναι το τρίτο, ας πούμε. Φανταστείτε το εξής. Είμαι φοιτητέας. Η δουλειά μου είναι τεχνική εμβολής. Και συμβουλευτική, αλλά τεχνική, ως επί το πλήτσο. Ουδενία σχέση με τη φιλοσοφία. Αν βάλετε το λίμα ύπαρξη ή το είναι, θα βρείτε μέσα τη φιλοσοφία του Παρμενίδη και λοιπά, το Δημόκριτο, το Γοργία, τραπληκτικός. Δεν υπάρχει τίποτα, ακόμα κι αν υπάρχει κάτι είναι αδύνατο να το καταλάβει κανείς. Ακόμα και αν υπήρχε κάτι και κάποιος μπορούσε να το καταλάβει, δεν μπορούσε να το δώσει στους άλλους να το καταλάβουν. Και μετά στα πιο... είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτά. Αριστοτέλης, τι σημαίνει για την ύπαρξη. Το σκέφτομαι άρα υπάρχει του Καρτέσιου, τι είπε ο Σπινόζα, ο Μπέρκλεϊ, ο Κάμπ. Αυτό που προέκυψαν μετά από την πρόγνωση σεισμών, μετά από τα λύματα που θέλω να φτιάξω για την παραγωγικότητα στη φυσική κλπ. Ανοίχθηκε το πεδίο. Έκατσα και ασχολήθηκα με το τότε. Και σήμερα κάνω και μαθήματα. Αλλά θέλω να πω ότι το περιβάλλον, το έδαφος που καλλιεργήθηκε αυτό το πράγμα σε μένα ήταν η Wikipedia. Και γι' αυτό σας το φέρνω να το δείτε. Αν μπορώ να το πω αλλιώς. Κάπως. Ναι. Δηλαδή, την ασχόληση με ένα λίμα. Μπορεί να ποικίλει, δηλαδή μπορεί να σου ανάλογα το κάθε λίμα, μπορεί να πάρει, ας πούμε, ένα εξάμηνο ή να πάρει ένα μέρος. Ένα... Μπορεί να ποικίλει, έτσι δεν είναι, δεν είναι ανάλογα με το που ψάχνουμε, τι στόχους έχουν βάλει. Τι κάνουν να Ναι, έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με το πόσο μπορεί να συγκεντρωθεί να κάνει κάποια πράγματα, τι μελέτη πρέπει να κάνει για να μαζέψει όλα αυτά. Τούτο το λίμα για να το φτιάξω, μην ξέρετε τίποτα από φιλοσοφία, μόνο ότι μας είχε πει ο δάσκαλος στο κουνγκ φου. Έτσι. Λοιπόν, μου πήρε ένα μήνα. Ένα μήνα να διαβάζω ένα βιβλίο τόσο, έναν άντρα φιλοσοφίας. Και αυτό θα έφερε και έγραψα μια σελίδα πράγματα. Μόνο. Ένα μήνα. Εάν θέλω να τα γράψω όλα σωστά, δεν τελειώνω ποτέ. Δεν είμαι ειδικός. Νομίζω ότι δεν έχω κάνει λάθη. Τουλάχιστον δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Θα να πω και καλά τα κάνω. Έμαθα. Δεν ξέρω πώς είμαι. Τι ασχολήθηκα όμως με αυτό το θέμα. Ασχολήθηκα ένα μήνα. Εγώ ας πούμε κάνω εργασίες στο μεταπτυχιακό, σε οτιδήποτε κάνω. Δεν μπορώ να πω στη διαδικασία του, δεν περάσω και στην Wikipedia. Όχι, 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 όχι. Δεν είναι δική σας δουλειά αυτή. Εσάς η δουλειά σας, αν θέλετε, είναι να βάλετε κάποιους ανθρώπους που θέλετε να δείτε αν κατανοούν το πράγμα για το οποίο μιλούν, να γράψουν κάτι.
Αλλά αυτό που θα γράψουν, να μην υπάρχει ένα τσιρτάρι μέσα και το, μετά να κλειστεί, να καεί, να το κάνουμε προς άναμα. Να μην το δώσουν. Και εσύ να αξιολογήσετε αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ξέρεις, σε είδα, μπορείς να γράψεις. Εσύ, διώξε το εκεί λιγάκι, δεν το έχεις καταλάβει καλά. Μπορώ να το κάνω εγώ, στη εργασία μου έχουν αναθέσει άλλοι. Οι καθηγητές. Ναι. Σαν ένα... Ως μαθητευόμενος. Ναι, ναι, ναι. Σαν μια... Μιλάμε για εργασία πια. Πάμε στην Wikipedia. Ναι. Όχι ως καθηγητής δηλαδή να πάω να γράφω μέσα στην Wikipedia, έτσι να μην το θέλουμε αυτό. Αλλά για τους εκπαιδευόμενους είναι ίσως ένα καλό χαρτί να γράφω όλο στο... Ως εκπαιδευόμενοι μιλάμε. Ναι, ναι. Σε εργασίες που κάνω, ως εκπαιδευόμενοι, μπορώ να γράψω δηλαδή τα πορεσματά μου. Όχι. Όχι πορεσματά. Είναι επιστημονική εργασία. Έχει μέσα συμπεράσματα. Συμπεράσματα μιλάμε. Όχι. Τα δικά σας συμπεράσματα δεν χωρούν στη Wikipedia. Πρέπει πρώτα να δημοσιευτούν. Αυτό μπορεί να γίνει όμως είναι το εξής. Το υπόβαθρο της γνώσης, το οποίο πρέπει να καταλαβαίνει ο απλός άνθρωπος με τον απλό λόγο που είναι γραμμένα στη Wikipedia, θα πρέπει κάπως να είναι καταστηθημένο. Αυτό ναι. Πάνω σε αυτό εσείς θα πατήσετε και θα κάνετε δημοσίευση. Και θα μπορούν να την καταλάβουν επειδή τα υπόλοιπα θα υπάρχουν στη Wikipedia. Αλλά όχι το δικό σας συμπέρασμα ακόμα, αν δεν περάσει. Προσωπική μου άποψη. Τα συμπεράσματά μου από μία εργασία που έχω κάνει βασισμένη σε πορίσματα σε εργασίες άλλων. Εάν δεν παράγει καινούργια γνώση, ναι. Ναι, μπορεί να είναι στη Wikipedia μέσα. Αν συνοψίζει τη γνώση. Όχι, αν... όχι. Ναι, δεν παράγει καινούργια γνώση. Αν δεν παράγει καινούργια γνώση, έχει θέση στη Wikipedia. Προσθέτει σε αυτά τα ήδη υπάρχουν. Εάν κάνει, ένα συνένα ίσον δύο, και το 1 συν 1 ίσον 2 δεν υπάρχει ειδικά στις πηγές, δεν έχει θέση στη Wikipedia. Αυτό. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό είναι βαρύς ο λόγος, ο κυκλοπαιδικός, πιο βαρύς από το επιστημονικό. Είναι μη συμπερασπιστό. Και το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά εμείς όταν πάμε να γράψουμε. Σωστά να το καταλαβαίνετε. Σωστά. Ότι εγώ στηρίζομαι σε πηγές. Αυτές τις πηγές τις συνδυάζω. Ναι. Και διορθώνω, σχημαλόγω, προσθέτω κάτι σε αυτά τα ήδη υπάρχουν. Τι προσθέτετε, ένα παράδειγμα. Σε αυτό το οποίο δεν το έχω βρει στην Wikipedia. Α, ναι. Για παράδειγμα, εγώ ασχολούμαι τώρα με την κατάρτιση και εκπαίδευση, τώρα το αναφέρω γιατί είναι πρόσφατο, της επιβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και των υπερευθυντικών οργανισμών στην ηλική εκπαίδευση. Ωραία. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία παίρνω. Από? Από τους οργανισμούς, από την UNESCO, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Άρα έχεις πηγές. Βάσεις, τα οποία ας πούμε δεν τα έχω βρει. Δεν έχω ψάξει να τα βρω. Ναι. Μπορώ να τα προσθέσω. Αφού έχετε την πηγή και το αναφέρει η πηγή, βεβαίως. Όχι αυτό έτσι. Και τα δικά σας λόγια. Εννοείται, εντάξει. Τέλειωσε. Αν το λέει η πηγή, όπως το λέει. Τέλειωσε. Τέλειωσε. Μια μορφή εργασία. Ναι, βέβαια. Αυτή η εργασία είναι μια το κατάλληλο στην Wikipedia. Δηλαδή, ακριβώς κάνουμε αυτή την εργασία. Δηλαδή, αυτό που είναι πηγή δεν θα φέρει αυτό. Εξή, το κατανοούμε. Παίρνουμε και από εδώ, παίρνουμε και από εκεί. Παράφραση κάνουμε αυτό το στοιχείο. Καλύτερα, όχι παράφραση, για να προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και σε ό,τι φορά ένα κείμενο, ξέρετε, δεν είναι μόνο να αλλάξουμε τα συνώνυμα την αποκύψη. Να το μεταφέρουμε εμείς. Να το αλλάξουμε και τη δομή, να το κατανοήσουμε και το... να το ξαναβγάλουμε. Τα παιδιά έχουμε αυτό. Δείτε μας λίγο άποψη να το αλλάξουμε εμείς. Ναι, ναι, ναι. Για να δω κατάλαβα καλά. Αν για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ πάρω από την ελληνική στατιστική υπηρεσία τα στοιχεία τα οποία αφορούν τη διαρροή του μαθητικού δυναμικού κατά τα τελευταία, ξέρω εγώ, 10-15. Ναι. Και αυτά τα επεξεργαστώ να κάνω, ξέρω εγώ, κάνω τυπικές αποκλήσεις μέσω όρου ιστορίας και τα λοιπά. Και καταλήξω στο συμπέρασμα ότι αυξάνεται η μαθητική διαρροή και τα λοιπά. Αυτό μπορεί να δημοσιευτεί ή θα πρέπει πρώτα κάποιος άλλος να αποδημοσιεύσει ότι η εργασία αυτή είχε αυτό το συμπέρασμα και μετά να πει στην. Πρώτα πρέπει να δημοσιευτεί. Πρώτα το δημοσιεύεται και μετά
θα το βάλετε στην Wikipedia. Αυτό που μπορείτε να κάνετε όμως είναι όλα όσα είναι δημοσιευμένα ήδη να μπουν στη Wikipedia και να προκύπτει το δικό σας από όλα αυτά εύκολα. Αλλά όχι το δικό σας μέσα ως συμπέρασμα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ακόμα δεν θα μπορούσαμε. Φανταστείτε στις εκλογές, τις πίπες με τα κόμματα και τα ποσοστά. Μα λες ο ΤΑΔΕ πήρε 2,100%. Μα φαίνεται στο 360, το 2,100 είναι πόσο. Φαίνεται, γιατί να μην το βάλω μέσα. Επειδή δεν διάλεξε, δεν ξέρω, η κυβέρνηση, το ΤΑΔΕ κανάλι, αυτός που παρήγγειλε τις δημοσκοπήσεις κλπ. Να το βάλουμε μέσα στην πίτα και να τον αναφέρουμε αυτόν, θεωρείται πρωτότυπη έρευνα να τον αναφέρουμε και εμείς. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε την πίτα διαφοροποιημένη από αυτή που τη δημοσίευσε. Δηλαδή να το βάλουμε στη λίστα, αλλά δεν μπορούμε να το βάλουμε στην πίτα. Ναι, γιατί θεωρείται ότι έχουμε κάνει. Πάμε να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα. Είναι, καμιά φορά δεν είναι τόσο καλό. Αλλά τουλάχιστον αυτό. Δηλαδή, προσθέτουμε στοιχεία που έχουμε εμείς βρει από άλλες πηγές. Ναι. Και εμπασπιτές τις διαφοροποιούμε. Δεν προσθέτουμε κάτι καινούργιο για να δεν έχουμε πηγές. Διαφοροποιούμε τον λόγο μας. Τον λόγο. Για να προστατέψουμε τα πνευματικά δικαιώματα των άλλων. Βεβαίως. Αυτό το πρόβλημα στις πηγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαθαίνουμε, λέει, το 10% αυτών που διαβάζουμε, το 20% αυτό που ακούμε, το 30% πήγαινε κλιμακωτά. Και στην ουσία το 90% όταν εμείς το βιώνουμε. Δηλαδή τελικά, σκεφτείτε, τελικά κάνουμε μάθημα, τα κάνουμε ψέματα και κάνουμε μια εξήγηση και λέμε, τελικά τι παίρνουμε. Δηλαδή πρέπει να τους συγκρίνουμε με την άλλη πλευρά, με το τι παίρνουμε. Αν δηλαδή παίρνουμε ένα 10% και με το άλλο παίρνουμε 15%, κάλετε. Γιατί το 15% είναι παραπάνω από το 10%. Δεν το καταλαβαίνετε. Δηλαδή σκεφτείτε ότι όταν κάνετε μάθημα, τι παίρνουμε τελικά, τίποτα. Γιατί εγώ δεν νομίζω. Για να μην σα πω ότι στα θεωρητικά μαθήματα δυστυχώς, άλλοι κοιμούνται, άλλοι βαριούνται. Γιατί θα βαριθούν, είναι λογικό. Όταν έχει κάποιον και σου μιλάει, επειδή όσο ενδιαφέρει τα πράγματα και να σου λέει, άμα είσαι κουρασμένο, άμα έχει προβλήματα στο σπίτι, άμα έχει φάει ένα πρωινό στη δουλειά και άλλε δύο ώρε μάθημα πιο πριν και, εννοείται ότι κάποια στιγμή και να θέσει προσοχή σου θα διασπαστεί. Άρα, τι παίρνουμε τελικά από το τυπικό μάθημα. Να δούμε πρώτα τι παίρνουμε από το τυπικό και μετά να δούμε από το εναλλακτικό να παίρνουμε. Νομίζω ότι παίρνουμε περισσότερα την εμπειρία, γιατί η ερώτηση ήταν γι' αυτό. Νομίζω ότι παίρνει περισσότερα και αυτό φαινόταν επειδή δημιουργούνταν παθιασμένες συζητήσεις μετά. Που σημαίνει ότι όλος για να μπει στη διαδικασία να συζητήσει, σημαίνει ότι τον άγγιζε αυτό. Το ένιωθε. Καταλάβαινε κάποια πράγματα. Υπήρχε δηλαδή πέτα για ένα τσομπαλάκι στον άλλο και άρχιζε το παιχνίδι. Άρα μόνο κάτι καταλαβαίναμε. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση μετά μέσα στο μάθημα. Μεταξύ του, ναι. Και δηλαδή το γεγονός ότι το μάθημα το κάνει άλλος και όχι ο ίδιος. Όχι εγώ. Δηλαδή, εμένα με βαρύνει, μία, δύο, τρεις με παρέθηκαν. Αν υπάρχει ένα νέο πρόσωπο κάθε φορά, με διαφορετικό λόγο, με διαφορετικό. Σου κινείται η περίεργεια. Περιμένεις να δεις, αν μη τι άλλο, πώς θα τα δει αυτός, ας πούμε, που τον ξέρεις σαν συμμαθητή σου. Τώρα περιμένεις να τον δεις σαν δάσκαλο εντός εισαγωγικών. Και αυτό από μόνο του σου κεντρίζει το ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις. Μετά περιμένεις να δεις, υπάρχει το ανταγωνιστικό, έτσι, για να δω αυτό θα πει καλύτερα, μπορεί να είναι χειρότερα. Περιμένεις να κάνει κάποια λάθη για να το διορθώσεις, ίσως, πιθανότατα. Υπάρχει ένα παιχνίδι δηλαδή νοητικό μέσα σε όλο αυτό που του κρατάει όλο σε εγρήγορηση. Οπότε ναι, από την εμπειρία μου νομίζω ότι πήραν περισσότερα από το αν είχα κάνει ένα τυπικό μάθημα. Σαφέστατα. Και χωρίς
Και μπορείς να προκαλέσεις πιο εύκολα τον συμμαθητή σου από τον καθηγητή σου. Μπορείς δηλαδή να πεις, ξέρεις, έχεις άλλο. Ναι. Σε μένα δεν θα κριτικάρεις. Εάν δεν κριτικάρεις, δεν μαθαίνεις. Εάν δεν έχεις challenge, γιατί αυτό που μου λέει είναι σωστό. Αν δεν το περνάς από φίλτρο συνέχεια, αυτό που γίνεται συνέχεια μέσα στην Wikipedia, δεν μαθαίνεις. Μάλλον αυτό δείχνει. Δηλαδή, όταν το πω εγώ, είμαι αυθεντία. Οπότε, θα πει όλος, για να το λέει αυτός, δεν του κάθεται καλά, αλλά δύσκολα θα πει, τι λες ρε δάσκαλε, ξέρω, μα τι είναι αυτά που λες. Ουσιαστικά αυτό έγινε σε εμάς. Έγινε. Δηλαδή, ο ένας είχε τις κεραίες, έτσι. Ο άλλος είχε, για παράδειγμα, την ακτινοβολία. Υπάρχει και για το κάτω. Δηλαδή, δεν μπορείς να μην ανακτήσεις τις κεραίες μιλώντας για ακτινοβολία. Αντίστοιχα και ο άλλος, αν μιλάει για τις κεραίες, πρέπει να κάνει μια ανοίξη γι' αυτό. Δηλαδή, όλα, επειδή είναι μέρος ενός κεντρικού αντικειμένου, υπάρχει. Θα χρησιμοποιήσω ένα κομμάτι από τον άλλον. Οπότε στην ουσία, ναι, δεν μιλάμε για ξεκάθαρες έννοιες τη μία με την άλλη. Υπάρχει τέτοιο και πολύ σωστό παραδείγμα, έπρεπε να το συμπεριλάβω. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο. Πώς το πρακτικά, πώς το κάνετε, ξέρω εγώ, κάθε εβδομάδα παρουσιάζουμε με άτομα. Ναι. Ουσιαστικά στην αρχή η συμφωνία είναι αυτό ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να μας κάνουν παρουσιάσεις. Δηλαδή, προς το τέλος, ας πούμε στα τέσσερα τελευταία μαθήματα, στα πέντε, να αρχίσουν να γίνονται παρουσιάσεις. Να βγαίνει ο πρώτος και να λέει, να βγουν, ξέρω εγώ, τρία άτομα σε κάθε μάθημα. Να έχει ο καθένα την ώρα του, 20 λεπτά. Να μας δείξει, να μας τα πει, να γίνουν ερωτήσεις, να κλείσει το θέμα, να ολοκληρωθεί. Αυτά στα τελευταία. Στα ενδιάμεσα μαθήματα τώρα, στα καθημερινά, στα πιο απλά μαθήματα, γίνονται μικρό παρουσιάσεις. Δηλαδή, γιατί ο καθένα είναι αναφορά πρόοδου. Τι έκανε σήμερα, για βέσεις. Κάποιος δεν έχει κάνει τίποτα, κάποιος αφήνει δεν είχε χρόνο, κάποιος όμως είχε μπει στη διαδικασία και δηλαδή γίνεται πιο ανάλαφρα, ας πούμε. Και είναι στην πορεία, καθώς το χτίζουμε. Ναι, αυτό το σκέφτομαι. Στην αρχή παρουσία στην μυθολογία, στο τέλος, όπως τα αποτελέσματα, στο ενδιάμεσο, πώς το. Στο ενδιάμεσο είναι στο χαλάρο, δηλαδή λέει, τι έκανε σήμερα. Σήμερα, ας πούμε, εγώ προδιάβασα για αυτό το κομμάτι, ξέρω εγώ. Παραδείγματο χάρη πάλι μιλώντας για τις κεραίες, ας πούμε, μου έλεγε αυτά. Μου έδειξε ένα γενικό σκελετό, δεν είχε τις κεραίες των κινητών. Του λέω, ωραία, αλλά πού είναι οι κεραίες. Υπάρχει κεραία μεγάλη, υπάρχει και αυτή η ιδέα. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή πιο σημαντική από την άλλη, γιατί είναι μόλις στο κεφάλι μας. Εγώ θέλω να μου γράψω πολλά για αυτό, ας πούμε. Για ψάξω αυτό, ξέρω εγώ, για παράδειγμα. Δηλαδή, υπήρχε μια καθοδήγηση, μια συνεχή. Έτσι απλά, ας πούμε. Τώρα. Μπορεί και σε κάποιο μάθημα να μην έχει κάνει κανείς τίποτα. Σημαίνει γι' αυτό και να τσούσουν όλοι για να πούνε πάει γνωμή, ξέρω. Εκεί θα αναλάβεις να το παίξεις λίγο, να κάνεις και λίγο, να πεις και μερικά πράγματα. Αλλά γενικά και είναι εύκολα πάντως. Δηλαδή η εμπειρία μου ήταν πάντα εύκολο. Και αυτό. Και δηλαδή. Το πρώτο μάθημα που έκανα ήταν για μαθηματικά. Ήταν πάντα εύκολο. Αυτό, δηλαδή και σαν έτσι το προτείνω. Σαν εύκολο τρόπο μαθήματος. Μιλούνται, δηλαδή μπορεί να είναι κάποια πράγματα καινούργια για εσάς, τώρα η Wikipedia. Δηλαδή, όσο. Δηλαδή, 20 ώρες τον έχουμε το μάθημα να μιλάει, πάλι κάτι καινούργιο θα λέει. Δεν τελειώνει. Αλλά σε βασικό επίπεδο δεν νομίζω ότι πήρα την ηγέτη. Δεν είναι κάτι τρομακτικό. Και νομίζω ότι θα σα πω και το πιο βασικό απ' όλα. Ότι στη Wikipedia, όπως είναι αυτά εδώ πέρα. Μπαίνουμε σαν επισκέπτες. Ωραία. Α, πολύ. Ναι. Εδώ πέρα έχει το κουμπί. Α, πάμε σε ένα λίμα τυχαίων. Πάω σε ένα τυχαίο λίμα. Να πατήσω, γιατί ποτέ δεν ξέρεις να σου βγάλει. Λοιπόν, Jim Stewart. Το βλέπω και βλέπω εδώ έχει ένα λάθος. Τίποτα, είναι απλά επισκέπτης. Κοιτάξτε πόσο απλά είναι. Πατάς την επεξεργασία και τελείωσες. Δεν χρειάζεται ούτε σύνδεση ούτε τίποτα. Αυτό ίσως δεν το καταλάβετε. Η Wikipedia είναι ορθάνη. Πας, όχι, γράψε κατευθείαν. Έγραψε και πατάς την αποθήκευση και τέλειωσε. Ούτε λογαριασμό χρήστη, ούτε τίποτα. Δηλαδή είναι ένα ανοιχτό βιβλίο, ένα βιβλίο που είναι γραμμένο με μολύβι. Και ο καθένα σβήνει και γράφει για να πάρει στιγμή. Βέβαια, αυτό, αν τώρα ο Μάνος αποθήκευε αυτό, σε δύο λεπτά θα το έχει σβήσει να πει, θα το έχει δει.
θα έλεγε ότι κάποιος έχασε γλώσσες και θα τον έσυγε. Βλέπετε, εδώ δεν υπάρχει κάποιο συνδεδεμένο. Μου λέει σύνδεση, δημιουργία λογαριασμού. Παρ' όλα αυτά, αν κάνω επεξεργασία. Είμαστε ασύνδετοι, είμαστε επισκέπτες απλή. Ναι, δεν είναι συνδεδεμένο. Τελείται πολύ απλή η φάση της Wikipedia. Μπορεί να σας είπαμε πολλά για την κουλτούρα της και για το περιεχόμενό της και για το τι είναι, πάρα στη βάση. Ένα απλό σημειωματάριο που γράφουμε όλοι οι λεγόμενοι. Η δημιουργία λογαριασμού τι πληροφορίζει τα ή τι πληροφορίζει. Α, δίνουμε ένα mail και τα στοιχεία μας. Τα οποία δεν φαίνονται όμως τα στοιχεία μας. Το πραγματικό όνομά μας δηλαδή δεν είναι ορατό. Είναι ορατό το ψευδόνιμο που θα δώσουμε. Αν θέλει κάποιος μπορεί να βάλει το κανονικό του όνομα βέβαια. Σαν όνομα. Αλλά γενικά οι χρήστες, δηλαδή οι άλλοι, βλέπουν ένα ψευδόνιμο, δεν βλέπουν κάτι άλλο. Αν θέλει όλους να πει ή μου τα άλλα, κάνω αυτό, ελεύθερο. Εγώ λέω αυτό ποιος είμαι. Η δημιουργία λογαριασμού, αυτό το οποίο εξυπηρετεί, είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς. Δηλαδή, όταν κάποιος ασχολείται με αυτό χρόνια, θέλει να φαίνεται ότι έχει γράψει αυτά τα 10 λήματα. Ενώ ανώνυμα δεν φαίνεται τίποτα, είναι ένας αριθμός. Είναι σαν. Και που κάθε μέρα αλλάζει. Υπάρχει κάτι άλλο. Κάποιος μπορεί να θέλει, όταν έχει φτιάξει τα 10 λήματα, να τα παρακολουθεί κιόλας. Σου λέει κάποιος να το πειράξει. Εάν δεν κάνεις λογαριασμό, δεν μπορείς. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορείς. Μπορείς, απλά πρέπει να πηγαίνεις να λύθεις με χειροκίνητα. Ενώ αν έχεις βάλει ένα email και του πεις, άμα πειράξω τα λήματα, στείλε μου μήνυμα, είναι πιο εύκολο. Έτσι. Οπότε η παραπλήρη αλλαγή σου λέει κατευθείαν ότι πήγε ο τάδε και άλλαξε, έσβησε το πειραγιά και έβαλε κάτι άλλο. Κάποιοι πάλι που. Παράκαμε σε κάποιες στιγμές. Και εκτέθηκαν, ας πούμε, πολλοί, επειδή συνέχεια έφερναν σε δυσκολίε στην κοινότητα με τις επιλογές τους, ας πούμε, αποφάσισαν να γράφουν πια ανώνυμα, για να μην εντοπίζεται. Ανώνυμα με την έννοια ότι γράφουν από IP, δεν τους νοιάζει, δηλαδή, να βάλει το ψευδόνυμό τους για να μείνουν μέσα με την περσόνα και να αναγνωρίζονται, γιατί τρέχουν κάποιοι από πίσω τους και τους κυνηγούσαν, λένε, δεν γράφεις καλά. Άφησε να γράφω όπως θέλω. Και υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Μπορεί να γράψει λοιπόν κάποιος ακόμα και ασύνδετος και είναι επιτρεπτό. Απλώς δεν μπορεί να έχει λόγο σε ψηφοφορίες για να βάλουμε διαχειριστές και για κάποια πράγματα τέλος πάντων. Είναι πάντα όσο αποφασίζεις τελικά δηλαδή να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα να το πάρεις, ας πούμε, ζεστά. Γιατί είναι υποποιητής, να είσαι. Το λίγο του μεσάρτημα μπορεί να είναι επιλογική μια εργασία, δηλαδή μεγάλη έκταση με μια μεγάλη εργασία ή μπορεί να είναι και κάτι έτσι μικρή έκταση. Πώ είναι τι μικρέ εργασίε, υπάρχουν λίγματα που είναι 5 γραμμέ, φυσικά δεν είναι τα ιατρικά. Υπάρχουν και λίγματα που είναι τεράστια, δηλαδή α πούμε. Είναι όπω μια εργασία που μπορεί να αναπτυχθεί, απλά ανεβαίνει στο δεύτερο. Ακριβώ αυτό. Και τη ΡΗ κανονικά έχει ακριβώς τους ίδιους κανόνες που έχει μια επιστημονική εργασία. Το σίγουρο πρέπει να έχει πρόλογο που να εξηγεί από πάνω κρεμάλα, το παιχνίδι. Πρέπει στην πρώτη παράγραφο να καταλάβει τι είναι κρεμάλα. Να το έχει καταλάβει. Ακριβώς. Ένα απλό βλέπετε, ένα λίγο μικρούλι. Αλλά ολοκληρωμένο. Δεν έχει κάτι άλλο να πει εδώ. Καλύφθηκε το θέμα. Τώρα, άμα πάτε στον εμφύλιο, ας πούμε, που είναι και υπονεμένο θέμα, εκεί μπορείτε να βρείτε. Και οι παραπομπές μόνο σε αυτό το λίγο του φιλίου μπορεί να είναι πιο πολλές το λίγο. Ακριβώς γιατί χρειάζεται εκεί πέρα έχουν γίνει ας πούμε, οι μεγάλες κόντρες, για παράδειγμα, σε τέτοια λίγματα ή στα Σκόπια, ξέρω εγώ, σε λίγματα που είναι ευαίσθητα δηλαδή. Και εκεί πέρα τα οποία κατά τη γνώμη μου και τα πιο αντικειμενικά γιατί έχουν κονταριστεί όλοι μόνοι τους και έχει βρεθεί μια πολύ υγιής μέση άποψη, η πιο ουδέτερη. Αναγκάστηκαν δηλαδή να μιλήσουν με πηγές, με τεκμηρία τους επιχειρήματα και στο τέλος να καταλήξουν σε κάτι. Ναι, πέφτει. Και μια τελευταία ερώτηση. Μπορεί κάθε μαθητή εκπαιδευόμενο να αναλάβει που ενώπιες ενός θέματος και όλες μαζί να βγουν σε ένα μεγάλο λίμα που θα μπορούσε. Μπορούσε και αυτό βέβαια. Ναι. Όλα αυτά είναι ή θα μπορούσε να κάνει πολλά μικρά. Ή υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από τη Wikipedia τα οποία εγώ τώρα προσπάθησα να το κάνω λίγο χρονιακά. Δηλαδή, για παράδειγμα. Ο φίλος ο Σκράτης που μας τραβάει βίντεο και δεν μιλάει στην ώρα,
ήταν από τους μαθητές μου στη φωτογραφία. Όπου εκεί τους είχαμε βάλει εργασίες με φωτογραφίες. Δηλαδή, και τα ανέβασμα πολυμέσων είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Φωτογραφίες, βίντεο, ήχοι, που θα μπορούσαν οι ειδικότητες, φωτογράφοι, εικονολήπτες, πολίτες και όλα αυτά, να ασχοληθούν με αυτό. Που είναι συνειδητότητα, να μην γράψουν λίγο, δηλαδή να βάλουν φωτογραφίες. Ή α πούμε σε μάθημα τεχνικού σχεδίου θα μπορούσαν να φτιάξουν σχέδια που να αναφερθούν. Σχέδια κάτι πράγματα, α πούμε. Εκεί που αναφέρει το γρανάζι, να φτιάξουν ένα γρανάζι, λέω για παράδειγμα. Και έχει κι άλλα επίσης, έχει λεξικά, δηλαδή πίσω από τη Wikipedia υπάρχουν ένα σωρό πιο μικρότερα εγχειρήματα της ίδιας φιλοσοφίας, είναι ένας ολόκληρος κόσμος κατά τη Wikipedia, αλλά αυτά ας είναι πιο εξειδικευμένα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, βέβαια. Εδώ είναι λίγο διαφορετικά βέβαια από ό,τι ισχύει. Δηλαδή, εδώ θέλουμε να είναι δικά μας. Δηλαδή, οι φωτογραφίες που τραβήξαμε εμείς. Ή τέλος πάντων φωτογραφία που έχουν εξασφαλίσει τα πνευματικά δικαιώματα. Δηλαδή, τώρα, άμα πάω εγώ ας πούμε, στο πύλιο και τραβήξω μια φωτογραφία, μπορώ ελεύθερα να την ανεβάσω και να γράψω το πύλιο. Έτσι απλά. Ναι, κάτι που το υπογράφησα εγώ, ας πούμε, αυτό εδώ τώρα που κάνουμε, εγώ το τραβήξω και θα ανεβάσω στη Wikipedia. Όχι, δεν φαινόμαστε, μόνο εμείς φαινόμαστε. Θα ακουγόσαστε αυτό, εκτό αν έχετε αντίρρηση. Αυτό πότε πείτε μας να το κόψουμε. Ναι. Εγώ δεν θα σταθώ στην Wikipedia, θα σταθώ στο μοντέλο διδασκαλίας. Το βιωματικό. Που είναι η σπουδαιότερη μέθοδο διδασκαλίας. Γιατί το παιδί βιώνει, ψάχνει και επιτέλους ακούμε τα παιδιά. Συνήθως στην εκπαίδευση μιλάμε εμείς πολύ και δεν ακούμε τα παιδιά. Και η γνώση δεν μεταδίδεται στα παιδιά με τον προφορικό λόγο, λέει ο δάσκαλος και μαθαίνουν τα παιδιά. Πηγάζει από τις πράξεις του αναπτυσσόμενου ατόμου πάνω στα αντικείμενα. Αν λοιπόν το παιδί δεν βιώσει, δεν μαθαίνει. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που υπάρχει βιωματική μέθοδο. Είναι αποτελεσματική για τα παιδιά και νομίζω ότι οι σπουδαστές αυτό μπορούν να το βεβαιώσουν. Ψάχνει σε πηγές, προβληματίζεται, ψάχνει. Ακούμε τα παιδιά. Πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε εμείς για τα παιδιά. Και πραγματικά χάρη τα παιδιά σε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε μια παιδεία εδώ πέρα. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κυρία Μελάτη που είναι εξαιρετική με εμάς και μας κάνει να ακούει και μας δίνει το χώρο να κάνουμε τις τρέλες μας. Είμαι και εγώ τρελιά ακριβώς με την εκπαίδευση λίγο και με την βιωματική μάθηση, συνάδελφοι. Γιατί πιστεύω και εγώ ότι μόνο έτσι μέσα από τη βιωματική μάθηση μπορούν να δίνουν πράγματα βιωματικά εμπειρικά και να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα γνώση. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εκλεκτούς ομιλητές μας και τον κύριο Κεφαλά και τον κύριο Πρωτοβουλητάριο για αυτή την παρουσίαση. Εγώ αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι πρέπει να πειραματιστούμε, να δοκιμάσουμε, να δούμε τι μπορεί έτσι, σε τι μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η μέθοδος. Εγώ την ουσιαστή και σίγουρα θα την εφαρμόσω στις δικές μου ομάδες. Ωστόσο, επειδή μπορούν να παίξουν οι ομιλητές μας και ένα συμβουλευτικό ρόλο, όποιος θέλει μπορεί και μέσω βέβαια των στοιχείων που έχει δώσει ο κ. Πρωτοβουλητάριος, αλλά και στο γραφείο μου, να έρθετε, να μου δηλώσετε τηλέφωνο, όνομα και να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας καθοδηγήσουν οι ειδικοί. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα που ήσασταν εδώ, να είστε καλά και πιστεύουμε ότι θα κάνουμε και άλλα ωραία τέτοια πράγματα και θέλουμε τη δική σας συμμετοχή και τη συμπαράσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους.